Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που εδώ και ένα χρόνο περίπου μας βλέπετε σταθερά στις 7 η ώρα περίπου. Εμείς και σήμερα θα είμαστε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον μόνιμο και σταθερό συνεργάτη της εκπομπής, τον γιατρό που ασχολείται με τα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Έχουμε παρουσιάσει την εκπομπή εδώ και ένα χρόνο μαζί και σήμερα λοιπόν ζωντανά θα είμαστε κοντά σας για να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, για να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μεταφυσικά θέματα που εδώ και ένα χρόνο απαντούμε, μας δίδεται αφορμή, μας δίνεται έναυσμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας αυτή. Πριν περάσω στον κύριο Ατζακλή και ξεκινήσουμε τη συζήτηση και το σημερινό θέμα στη ζωντανή αυτή εκπομπή, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο, για όσους άνοιξαν για πρώτη φορά τους δέχτες τους, έχουμε αναφερθεί σε θέματα φιλοσοφίας, σε θέματα θεολογίας και έχουμε ασχοληθεί με θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με το παιδί, διότι στην εποχή μας αυτό που όλοι βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα και αναφερόμαστε φυσικά όχι μόνο στην οικονομική κρίση, που είναι ένα στοιχείο, ένα ζήτημα που θα λέγαμε απασχολεί συνεχώς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά αναφέρομαι στην κρίση των αξιών. Ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα και στην απαξίωση των αξιών. Όλα αυτά τα θέματα εδώ και ένα χρόνο, βλέπετε τώρα τον κύριο Ατζακλή στις οθόνες σας, έχουμε παρουσιάσει με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή θέματα τα οποία είναι σύγχρονα, θέματα τα οποία είναι κοινωνικά. Κύριε Ατζακλή, σας καλησπέριζω. Καλησπέρα, κύριε Φιντουλάκη. Καλά και σήμερα είμαστε κοντά. Αισιοδοξούμε, διότι η αισιοδοξία είναι χαρακτηριστικό των Ορθοδόξων ανθρώπων, των Χριστιανών. Σας διέκοψα για κάτι. Όχι, πείτε μας, όχι, βεβαίως. Και νομίζω ότι πρέπει να αισιοδοξούμε πάντοτε στη ζωή μας, διότι αν κανείς δεν αισιοδοξεί, δεν μπορεί να ζήσει καλά. Εμείς έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Σίγουρα. Και αυτή η ελπίδα μας στο Θεό μας ενδυναμώνει, μας σοφίζει κατά κάποιο τρόπο το μυαλό, ώστε να βρίσκουμε λύσεις και σε φαινομενικά αδιέξοδα που εμφανίζονται. Η οικονομική κρίση βέβαια είναι σοβαρό πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά με τη δύναμη του Θεού, εάν εμείς ομονοήσουμε και καταλάβουμε τι γίνεται και αλλάξουμε νοοτροπία, γίνουμε πραγματικοί Έλληνες, νομίζω θα πάνε όλα καλά. Βεβαίως. Αυτό που θέλω να πούμε στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε και αναλύσουμε το σημερινό θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα των θαυμάτων, ένα σημαντικό θέμα, απλά να πούμε, κυρία Ατζακλή, γιατί υπάρχει ερώτηση και πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή και κατηδίαν πολλοί φίλοι της εκπομπής με ρώτησαν για ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της εκπομπής. Να πούμε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή, αλλά υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, γιατί και πολλοί δεν γνωρίζουν αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες. Όπως και εσείς ξέρετε, επειδή έχετε εμπειρία από τηλεόραση, πολλές φορές τα ποσά είναι υπέρογκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Βέβαια. Αλλά είπαμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα το παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε, γιατί έχουμε και κάποια υποχρέωση απέναντι ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι μας λένε ότι τι θέλουμε αυτή την εκπομπή, να την κρατήσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Άρα πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή και να συνεισφέρουμε όλοι μας για κάτι, για ένα σκοπό, γιατί δεν είναι εύκολο δύο άνθρωποι να κάνουν τα πάντα. Χρειάζονται βοήθεια και από άλλες πηγές και από άλλους ανθρώπους και να πλαισιωθούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εκείνοι οι οποίοι πιστεύουμε σε αυτά τα ιδανικά, πιστεύουμε στην πνευματική ζωή. Και νομίζω ότι αν πλαισιωθούμε και βρούμε κατάλληλους συνεργάτες και ανθρώπους, θα προχωρήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως. Και κάποιος που δεν προβληθεί μέσα στην εκπομπή, την επιχείρησή του, οτιδήποτε. Ναι. Να ακούσουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή για τη σημερινή ζωντανή αυτή εκπομπή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι. Μας ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι, όχι τόσο καλά. Μ' ακούτε? Ο τεχνικός σταθμός θα προσπαθήσει να. Ναι, μ' ακούτε, παρακαλώ. Να σας ακούμε και καλύτερα. Ναι, πείτε μας. Ναι, μ' ακούτε? Να βγει το μόνο τώρα μέσα στο στούντιο. Μ' ακούτε? Υπάρχει πρόβλημα στο monitor, γιατί σας ακούμε όχι τόσο. Όχι. Ανοίξτε, τόσο... κύριε Παναγιώτη. Ανοίξτε λίγο την πόρτα. Ναι. Να ξαποσπαθήσει ο φίλος για να μας ξαναπάρει. Είναι η πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα και θα πρέπει να συνδεθεί. Ναι, λέγαμε λοιπόν, κύριε Ατζακλή, ότι το έχουμε ξαναπεί ότι θα πρέπει εμείς, εσείς και άλλοι φίλοι, άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ιδανικά, που
πονάνε με αυτά που βλέπουν στη σύγχρονη κοινωνία, στη σημερινή εποχή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ο καθένας ποικίλο τρόπος μπορεί να συνεισφέρει και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όταν εγώ είχα την αρχική ιδέα για να γίνει αυτή η εκπομπή, ήμουν μόνος μου, μετά βρήκα εσάς, βρήκα και άλλους ανθρώπους και γενικότερα γιατί κάνοντας κάτι δεν μπορεί κάποιος να τα κάνει όλα μόνος του και σίγουρα όπως είπατε και εσείς χρειαζόμαστε τη στήριξη και πολλές φορές η στήριξη αυτή μπορεί να είναι και σε ψυχολογικό επίπεδο, λέγοντας κάποιον καλό λόγο, δεν είναι μόνο. Βέβαια, όλα είναι αυτά. Σε οικονομικό επίπεδο, πολλές φορές θεωρούμε ότι η στήριξη έχει να κάνει το οικονομικό επίπεδο, αλλά έναν καλό λόγο σίγουρα και οι ερωτήσεις και η επικοινωνία που είχαμε αυτό το χρονικό διάστημα, όσο διέργησε αυτή η εκπομπή, ήταν σημαντική. Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, μ' ακούτε τώρα. Μ' ακούτε. Ναι, μ' ακούτε. Πείτε μας, ναι. Μ' ακούτε, έτσι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Πάλι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, κυρία Τσακλή, πάλι έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Ναι, μ' ακούτε. Να ξαναγίνει πάλι η προσπάθεια. Βλέπει και τα τηλέφωνα της εκπομπής στο 211-317-01. Πριν περάσουμε, βλέπει και το θέμα που θα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή. Το θέμα είναι αν στην εποχή μας γίνονται θαύματα. Ναι, το θέμα. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα, θα ήθελα, κύριε Ατζακλή, να υπενθυμίσουμε ένα, δύο, τρία σημαντικά θέματα. Εσείς έχετε ασχοληθεί με το Ιερό Ευαγγέλιο, καθώς κάνετε κάθε βράδυ μια εκπομπή στο 91,2 στον ραδιοφωνικό σταθμό της Περιακής Εκκλησίας. Παράλληλα, έχετε δημιουργήσει κάποια DVD, τα οποία... Ναι, ναι, μιλήστε μας λίγο, γιατί... Τα CD και τα DVD με το Ευαγγέλιο, τα έχουμε φτιάξει, ώστε αν κάποιος θα παραγγείλει, να μπορεί να τα πάρει σε μερικές μέρες, ναι, από την Ζωδόχο Πηγή 44. Ναι. Εκεί που είναι η αδερφότητα Σταυρός του κυρίου Σωτηρόπουλου. Ναι. Και του Καντιώδη, βεβαίως, του υπερήλικος. Περίλικα αυτού, διδάχου της Ορθοδοξίας θα έλεγα, διότι ο Καντιώτης, ο Αγουστίνος Καντιώτης, ήταν ένας κοσμάς ετωλός της εποχής μας. Βεβαίως. Λοιπόν, η αδερφότητα εκεί είχε αναλάβει αυτό το έργο, να κάνει αναπαραγωγή στα CD και στα DVD του Ευαγγελίου. Όποιος λοιπόν θέλει να ακούσει την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη και να την έχει στο σπίτι του να την ακούει με μικρό έτσι, κόστος, μπορεί να τα παραγγείλει από εκεί. Θα πούμε και περισσότερα σε μια άλλη δυνατή. Τώρα, επίσης υπάρχει στην Πυριακή Εκκλησία και στο ίντερνετ υπάρχουν site που μπορούν να ακούσουν τα βίντεο και τις εκπομπές. Κατά γενική ομολογία, θα έλεγα πως έχουμε μια αναζωπήρωση έτσι τώρα του Ορθόδοξου φρονήματος και πολλοί άνθρωποι ασχολούνται. Πολλοί νέοι άνθρωποι. Βλέπω νέους ανθρώπους τώρα και αρχίζουν και ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Και να σας πω γιατί. Διότι όλες οι θεωρίες κατάπεσαν. Τα κομμουνιστικά καθεστώτα διαλύθηκαν, εκτός ελαχιστοτάτων, θα έλεγα. Και η μόνη ιδεολογία τώρα που υπάρχει είναι η ιδεολογία του χρήματος. Αλλά ο άνθρωπος δεν αντέχει αυτή την ιδεολογία του καπιταλισμού και του χρήματος και έτσι θα στραφεί αναγκαστικά προς μια πηγή που θα του δίνει αισιοδοξία και δύναμη. Και δεν υπάρχει άλλη πηγή, κύριε Φουντουλάκη, όπως καλά ξέρετε κι εσείς, σαν καθηγητής, από τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός με την προσευχή και με τα προσωπικά θαύματα που μας κάνει και τις θεραπείες που μας κάνει και όλα αυτά τα πράγματα, την παρηγοριά που μας δίνει, διότι δεν είναι μόνο ο λόγος του Θεού πληροφοριακός για να καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο Θεός, τι είναι η Δευτέρα Παρουσία, αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά συγχρόνως μας παρηγορεί. Είναι και ο λόγος παρηγορητικός. Παρηγορητικός, ναι, ναι. Μας δίνει κάποιες εντολές, αλλά μας δίνει και κάποιες υποσχέσεις για την ουράνιο βασιλεία, για το να ζήσουμε μαζί με τον Θεό μετά το θάνατό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πάρα πολύ μεγάλο πράγμα που πιστεύει κανείς. Εξάλλου το Ευαγγέλιο, αν αναλύσουμε το Ευαγγέλιο, έχει να κάνει με την καλή είδηση, με την ελπίδα, με την αισιοδοξία. Αυτό το βλέπουμε και πρακτικά πολλές φορές, όπως έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, πολλές φορές μας δίδεται απάντηση σε θέματα που μας απασχολούν και παράλληλα ο λόγος του Ευαγγελίου πολλές φορές αντικατοπτρίζεται μέσα στην καρδιά μας σαν καθρέφτης και έχει να κάνει με την αλλίωση του ψυχικού μας είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά μας φέρνει τη χαρά, μας φέρνει τη αισιοδοξία. Να γίνει η προσπάθεια να ακούσουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Δεν ξέρουμε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα μας ενημερώσει ο τεχνικός του σταθμού μας. Έτσι, λοιπόν, μιλήσαμε για το CD και το DVD του κυρίου Ατζακλή. Μπορεί κάποιος ο 210-380-5539 είναι το βιβλιοπωλείο που έχει το DVD και τα CD του κυρίου Ατζακλή.
την πολύ καλή και δημιουργική δουλειά που έχει κάνει ο κ. Σατσακλής και παράλληλα όμως τα θέματα των εκπομπών τα έχω βάλει σε 5 βιβλία ουσιαστικά. Τα 5 λοιπόν βιβλία τα οποία αναφέρονται στο θέμα των εκπομπών είναι τα βιβλία που εγώ έχω συγγράψει. Καθώς είμαι θεολόγος, φιλόλογος, διδάκτορας της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχω συγγράψει 5 βιβλία τα οποία είναι φιλοσοφικά και θεολογικά. Τα βιβλία αυτά έχουν να κάνουν με την ιστορία της φιλοσοφίας και με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και σε θέματα τα οποία είναι σύγχρονα και διαχρονικά. Τα θέματα λοιπόν αυτά είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Το πρώτο βιβλίο που έχω συγγράψει έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και σε μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Ο τεχνικός αυγού μας θα βάλει πού μπορεί κάποιος να βρει τα 5 βιβλία που εγώ έχω συγγράψει. Και επίσης το δεύτερο βιβλίο έχει να κάνει με την ουσία και την αθανασία της ψυχής στους αρχαίους φιλοσόφους και τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Το τρίτο βιβλίο μιλάει για την φιλοσοφία της ιστορίας, βλέποντας την ιστορία κάτω από μια διαφορετική, μια φιλοσοφική θεώρηση. Το Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο, ένα βιβλίο το οποίο είναι σύγχρονο και μοναδικό για τα ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα. Και το πέμπτο βιβλίο αναφέρεται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Και τα 5 βιβλία υπάρχουν στο Πανεπιστημίου, 57 Σόλωνος, 114 Θέμιδος, στο Λειτουργικό Σταθμό Μαρουσίου, στο Χαλάνδρι και στο 210-6832-706 και στο 210-3815.000 μπορεί κάποιος να βρει και τα 5 βιβλία τα οποία εγώ έχω συγγράψει. Όταν θα μπορέσει, επειδή υπάρχει ένα προτεχνικό πρόβλημα στις γραμμές, όταν θα μπορέσει ο τεχνικός μας, τα βάλει πού μπορεί κάποιος να βρει τα 5 βιβλία που εγώ έχω συγγράψει. Να ακούσουμε την τηλεφωνική γραμμή, ναι, σας ακούμε. Ναι, και τα βιβλία. Λοιπόν, πάμε. Να δείξουμε λοιπόν επιτροχάδι τα βιβλία. Φύσικες σιωπή στον Πλωτίνο. Είναι το βιβλίο το οποίο μιλάει για τον νεοπλατωνισμό, μιλάει για την σχέση της φιλοσοφίας και της θεολογίας, φύσικη σιωπή στον Πλωτίνο και την επίδραση του νεοπλατωνικού φιλοσόφου στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Ένα βιβλίο το οποίο αναλύει την ιστορία κάτω από μια διαφορετική προσέγγιση. Μιλάω και την αρχή για το τέλος, για τις ιστορικές περιόδους της ιστορίας και αυτό που προσπαθώ να δείξω είναι ότι θα πρέπει η ιστορία να έχει ένα προκατάληπτο, ένα αντικειμενικό στόχο. Έννοια του χρόνου. Έννοια λοιπόν του χρόνου, χρόνου μέσα από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή μιλάω για τον Μέγα Βασίλειο, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Γρηγόρη τον Θεολόγο, μιλάω επίσης για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, για τον Πλωτίνο, για τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο. Μιλάω στο τέταρτο βιβλίο, αναφέρομαι στην αρχαία φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την σχέση των δύο αυτών κόσμων και δείχνουν και φωτογραφίες από μεγάλα μοναστήρια, από ναούς που τους μεγάλους φιλοσόφους τους είχαν σε μια περίοπτη θέση μέσα από τις ηχογραφίες. Ένα βιβλίο επίσης σημαντικό είναι η έννοια της ψυχής και πώς εξετάζεται η ψυχή μέσα από τους μεγάλους φιλοσόφους, μέσα από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Είναι το τελευταίο βιβλίο και τα 5 αυτά βιβλία βρίσκονται στο Πανεπιστημίου 57, Σόλωνος 114, μάλιστα. Το «Η ουσία και θανασία της ψυχής» προβάλλεται και από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Μόσχας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του στο ίντερνετ. Λέγεται «Η ουσία και θανασία της ψυχής». Και τα 5 βιβλία μπορεί κάποιος να βρει στο Σόλωνος 114. Σε λίγο ο τεχνικός σταθμό μας θα βάλει τα τηλέφωνα που μπορεί κάποιος να ρωτήσει πληροφορίες ακόμα και τώρα για τα 5 τα βιβλία και ό,τι άλλο θα ήθελε που είναι σχετικό. Προχωράμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή. Και όταν λέμε θαύμα, κύριε Τζακλή, δεν μιλάμε μόνο για το θαύμα, και αυτό θα αναλύσουμε σήμερα και θα ακούσουμε αμέσως τη δική σας άποψη. Όταν λέμε θαύμα, δεν μιλάμε μόνο για θαύμα ασθενειών, αλλά πολλές φορές υπάρχουν πολλοί γονείς, και επειδή, όπως ξέρετε κι εσείς, είμαι καθηγητής, έχω επικοινωνία με νέα παιδιά, με γονείς, στα σχολεία, στο πανεπιστήμιο και οπουδήποτε. Πολλές φορές ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα του σύγχρονου γονέα της εποχής μας είναι αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το παιδί μου. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το γιο μου, την κόρη μου. Ο γιος μου πολλές φορές, η κόρη μου δεν ακολουθεί κάποια πράγματα και τα παιδιά πολλές φορές βλέπουμε να μην είναι ευτυχισμένα, να αισθάνονται μια κατάληψη, να αισθάνονται πράγματα τα οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο.
αυτό που λέω εγώ και θα σας δώσω μέσα στο λόγο να μας πείτε τη δική σας άποψη, σωστά, είναι σωστά. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ότι η δύναμη της προσευχής, η προσευχή μπορεί να βοηθήσει. Η επικοινωνία του ανθρώπου τον Θεό θα πρέπει να αποθέσουμε με ελπίδα, με πίστη ουσιαστικά, τα προβλήματά μας, να μιλήσουμε στον Θεό, να μιλήσουμε στην Παναγία και πολλές φορές θαύμα γίνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι το θαύμα με τα όρια που εμείς θεωρούμε θαύμα, γίνεται κάτι, ένα θαύμα ή τα ανάρρωση μόνο, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα της εποχής μας που ζητάμε το θαύμα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπατε, να προσέξουμε ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό αυτού του προβλήματος. Κάποιος πήγε σε ένα γέροντα και του είπε ότι ο γιος μου δεν με ακούει. Παρόλο που του μιλάω, παρόλο που του φωνάζω, παρόλο που του λέω κλπ. Αυτό συνεχίζει να μην με ακούει. Δεν ακούει τον πατέρα του, του είπε. Και του έκανε την ερώτηση ο γέροντας, εσύ ακούς τον πατέρα σου? Δεν σας καταλαβαίνω, λέει ο γέροντας. Λέει, όχι τον κατασάρκα πατέρα σου, ο οποίος ίσως έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, αλλά τον πατέρα σου, τον Θεό, τον υπακούς? Αυτός τότε κατάλαβε λοιπόν ότι ένας τρόπος για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον γιο του είναι να έχει και σχέση με τον Θεό. Αν λοιπόν οι γονείς έχουν σχέσεις καλές με τον Θεό, παρακαλούν τον Θεό, μιλάνε στο Θεό για τα παιδιά τους, πρωτίστως και μετά στα παιδιά τους για τον Θεό, τότε αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο και θετικό βήμα. Αν οι γονείς δεν έχουν καμία σχέση και καμία επαφή με τον Θεό, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, δεν πιστεύουν, δεν ασχολούνται, γιατί να ζητάνε από το παιδί τους να τους υπακούει, αφού αυτοί δεν υπακούν στο μεγάλο μας πατέρα που είναι ο Θεός? Έτσι λοιπόν, σαν δώρο δίνει ο Θεός την υπακοή αυτή που έχουμε σε αυτόν, να την έχουν και τα παιδιά στον πατέρα τους και στη μητέρα τους. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, διότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την υπακοή, θα φιλοτιμηθεί και ο πατέρας να αγαπάει και να τιμάει τον ίδιο τον Θεό που είναι πατέρας όλων. Ένα λοιπόν βασικό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε αποστασιοποιηθεί από την παιδαγωγία και τη σωστή παιδαγωγία, δεν διαβάζουμε, όπως είπα, τους μεγάλους πατέρες, τον Μέγα Βασίλειο που μιλάει, πώς να συμπεριφέρεται κανείς το παιδί του για να τον σέβεται. Έχουμε πέσει σε ένα κενό. Δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε στα παιδιά. Βλέπετε, μερικοί πατεράδες ή μητέρες, για να φιλοτιμήσουν το παιδί, κάνουν ό,τι κάνει το παιδί. Φοράει παπούτσια του μπάσκετ το παιδί, πάνε και παίρνουν και αυτοί και φοράνε τα ίδια παπούτσια. Φοράνε φανελάκια, τίσορτ, αυτά που γράφουν κάτι αμερικάνικα, κατανόητα πράγματα, που δεν ξέρεις τι γράφει τώρα το παιδί επάνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι μόδα και. Γιατί κάτι που έχεις επάνω σε χαρακτηρίζει. Αν γράφεις κάτι το οποίο είναι άσχετο από την ψυχολογία σου, είναι σαν να δίνεις μια άλλη εικόνα προς τα έξω και μια άλλη εικόνα προς τα μέσα. Λοιπόν, τα παιδιά δεν αισθάνονται κανένα σεβασμό στους γονείς οι οποίοι μαϊμουδίζουν την παιδική ή την εφηβική ηλικία. Το παιδί θέλει ένα στήριγμα. Θέλει να καταλάβει ότι ο πατέρας έχει τις λύσεις για ορισμένα προβλήματα. Αν δεν τις έχει, δεν τον εκτιμάει, δεν τον αγαπάει. Δεν μπορεί να ταυτίζεται το παιδί ψυχολογικά με τον πατέρα, αλλά είναι και φοβερό να ταυτίζεται ψυχολογικά ο πατέρας με το παιδί. Διότι σε αυτή την περίπτωση ο πατέρας δεν θα μπορεί να επιβληθεί στο παιδί, με τον καλό τρόπο βέβαια, όταν λέω επιβάλλεται, δίχως βία και φωνές και φασαρίες και σφορξίματα και τέτοια πράγματα που γίνονται, αλλά με τον καλό τρόπο. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα πατέρα σόφρονα, ένα πατέρα λογικό, ένα πατέρα που είναι γεμάτος αγάπη και σεβασμό προς το άτομό του, έτσι. Και τότε, αν το καταλάβει αυτό το παιδί, ανοίγεται άλλος διάδρομος επικοινωνίας, άλλες πόρτες επικοινωνίας με το παιδί και οι σχέσεις των γονέων και των παιδιών θα είναι πολύ καλές. Ας ακούσουμε την πρώτη τηλεφωνική. Ναι, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα. Ναι. Ναι. Να πω κάτι πριν θέσω δύο ερωτήσεις. Να πω κάτι για το 11888. Το 888 είπατε ότι είναι ο αριθμός του Χριστού. Ναι. Ναι, το 11 είναι η αμαρτία, συμβολίζει την αμαρτία και τον κίνδυνο. Το? Τον κίνδυνο. Τον κίνδυνο. Ναι, το παράπτωμα και μην το συσχετίζετε απόλυτα αυτό το 88. Δεν το βάλανε επειδή είναι ο αριθμός του Χριστού, αλλά τους έτυχε να είναι πιο εύηχο. Ναι. Μην κάνουμε απόλυτες συσχετίσεις σε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά αν το συσχετίσουμε δηλαδή 11 και 888, μήπως θέλει να δείξει ότι το ακριβώς αντίθετο του Χριστού, δηλαδή το 11 μπροστά. Δεν θα το έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Ναι, για πέστε τις ερωτήσεις. Ναι, επίσης να πω και κάτι άλλο για τον άνθρωπο. Λένε ότι είναι ανωθρόσκο. Κανονικά είναι λάθος. Είναι ο ανθρωπός, αυτός που έχει την όψη ανδρός.
από ό,τι έχω διαβάσει, δηλαδή λέμε ο άνωθρος, αυτός που κοιτάει πάνω. Ναι, έτσι λέγεται, ο άνωθρος. Ναι, ναι, κανονικά δεν είναι ο άνθρωπος. Γιατί τα ζώα συνήθως κοιτάνε κάτω, να βρουν την τροφή τους, ενώ ο άνθρωπος... Ναι, ναι, έτσι, έτσι είναι, αυτό ξέρουμε κι εμείς, ναι. Ναι, να κάνω τις ερωτήσεις τώρα. Ναι, πείτε μας, ναι, πείτε. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι από τις 7 θανάσιμες αμαρτίες η πιο βαρύτερη. Ναι. Ναι, και από τις 10 εντολές η πιο σημαντικότερη. Ναι. Ναι, και να πω και κάτι άλλο. Για κάποιον Βαλεντίνο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάποιο φιλόσοφο. Πείτε μας, τι ναι, θέλετε να πούμε, τι, πείτε μας. Ναι, ναι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Είναι οι πνευματικοί, οι οποίοι θα σωθούν, οι ψυχικοί, ναι, οι οποίοι είναι αβέβαιοι αν θα σωθούν, ναι, ναι, και οι υλικοί, οι οποίοι θα χαθούν. Ναι, αυτό το έχει πει ο Ισάκος Σύρος, κατά κάποιο τρόπο, ναι, πριν. Ναι. Αλλά ναι, αν το έχει πει και κάποιος Βαλεντίνος, δεν το ξέρω. Ναι, αυτό το δέχεται η Ορθοδοξία. Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι αλήθεια αυτό, γιατί κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος... Ο Θεός τον έκανε κατ' εικόνα του και του έδωσε το πνεύμα του και δεν το χρησιμοποιεί αυτό το πνεύμα του και γίνεται ηλιστής, δηλαδή γίνεται άνθρωπος της ύλης, έτσι, λογικά και ηλιστικά βλέπει τη ζωή. Αν γίνει αυτό, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει το στόχο του, δηλαδή αμάρτησε, δηλαδή ξαστόχησε, έτσι. Ναι, να ρωτήσω κάτι, αυτό δεν είναι απόλυτος προορισμός κατά κάποια άποψη? Όχι, δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα, όχι, όχι. Όσον αφορά τη βαρύτερη αμαρτία που είπατε. Ναι, ναι. Η βαρύτερη αμαρτία είναι η απόρριψη της μεγαλύτερης εντολής. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, να αγαπάς το Θεό σου με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοια, έτσι και με όλη τη δύναμη, με όλη την ισχύ, λέει ο Χριστός, να αγαπάμε το Θεό και μετά τον έπεσε η γραμμή. Ναι, έχουμε άλλη γραμμή. Και μετά τον συνάνθρωπό μας, μετά το Θεό, αυτές είναι οι δύο μεγάλες εντολές όπου ο νόμος όλος κρέμεται. Δηλαδή ο νόμος και οι προφήτες κρέμεται από τις δύο αυτές τις μεγάλες εντολές. Επομένως, η βαρύτερη αμαρτία είναι το να αγνοούμε ή και να βλαστημούμε μερικές φορές, όπως μερικοί άνθρωποι το κάνουν, τον ίδιο το Θεό. Η άγνοια, η αγνόηση μάλλον, όχι η άγνοια, η αγνόηση του Θεού είναι το μεγαλύτερο και βαρύτερο αμάρτημα. Έτσι, η μεγαλύτερη εντολή είναι να αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου κλπ. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που σας ακούω. Τι να σας πω, δηλαδή γεμίζει η καρδιά μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ έχω να πω κατά την ταπεινή μου άποψη ότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι η αλλαγή του ανθρώπου μέσα στη ψυχή του. Και το λέω αυτό γιατί κρίνω εξιδίων. Ναι, αυτή... Ήμουν άγριος άνθρωπος και έγινα αρνάκι τώρα. Αυτό έχω να πω. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, βέβαια. Πολύ Βεβαίως. Σημαντικό, το τόνισα και εγώ. Πάρα έχετε πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης... Ναι. Είναι και από τη γραφή αυτό, από το Ευαγγέλιο, που λέει ναι, ότι... Ναι, ναι, ναι. Το έχω όταν διαβάσει ένας αμαρτωλός, και... λέει, όταν ένας αμαρτωλός γυρίσει και στραφεί προς το Θεό, βέβαια, γίνεται χαρά στον ουρανό. Βέβαια, έτσι. Και το έχω διαβάσει και στις πράξεις. Έτσι, έτσι. Στην προστήτων επιστολή. Ναι, ναι, υπάρχει. Και επίσης έχω να πω ότι όσο προσεύχομαι, τόσο με ακούει ο Θεός και ηρεμούν τα παιδιά μου. Είναι αυτό που λέγαμε, ναι, αυτό λέτε και ναι, βεβαίως. Ναι. Η προσευχή ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Που κάνετε τον κόπο και μας παίρνετε και επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, βεβαίως. Προχωρώντας, βλέπουμε ότι είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα, το τεχνικό πρόβλημα στις τηλεφωνικές γραμμές. Μπορεί λοιπόν κάποιος να επιθυμεί να πάρει αυτή τη στιγμή στο 211-317-01, 211-317-02 και να μιλήσει ζωντανά μαζί μας, να θέσει ερωτήματα, να απαντήσει στο θέμα που έχουμε θέσει σαν ερώτημα στη σημερινή ζωντανή αυτή εκπομπή όσον αφορά το ζήτημα του θαύματος. Και έτσι ακριβώς και εσείς έχετε μιλήσει και μέσα το βιβλίο σας πρακτικά για σύγχρονα θαύματα. Ένα θαύμα ξέρουμε ότι έχει να κάνει και υπάρχουν πολλά θαύματα. Ένα σημαντικό θαύμα είναι και για την Αγία Θεοδώρα, μιλήσε μας λίγο. Τα 17 δέντρα που υπήρχαν στην κορυφή του εκκλησίου, της μικρής αυτής εκκλησίας. Είναι αξιοπρόσεκτο αυτό το πράγμα και πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν πάει και έχουν κάνει μελέτες και λέει είναι αδύνατο αυτό το εκκλησάκι με αυτό τη θωράκιση που έχει να αντέξει 17 δέντρα. Και όμως υπάρχουν. Και υπάρχουν και άνεμοι εκεί πέρα, θυελώδεις άνεμοι, και τα δέντρα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν ενώ δεν υπάρχουν ρίζες των δέντρων αυτών. Εγώ το έχω δει, έχω κάνει αυτοψία, θα λέγαμε έτσι, πάνω σε αυτό το θέμα.
Είναι ένα μόνιμο που, όπως είπατε, θαύμα. Θα συνεχίσουμε και για άλλα θαύματα, να ακούσουμε μια ακόμα γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, σας ακούμε. Είναι το θαύμα των θαυμάτων, αυτό που ζήσαμε και είδαμε από τον Άγιο Σάβα. Ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου έκανε ένα θαύμα σε καρκινοπαθή που είχε καρκίνο στο εγκέφαλο και όταν μετά από λίγες μέρες επανήλθε για να κάνει την τομογραφία, αντί να βρουν τον καρκίνο, τον όγκο μέσα στο εγκέφαλο του ασθενούς, είχε σχηματιστεί το πρόσωπο του Αγίου και ο ασθενής ήταν αποθεραπευμένος. Πότε έγινε αυτό, σε ποια... Αυτό έχουμε όλα τα γεγονότα, έγινε προ ολίγων ετών, είναι ναι. Μόλις 8 χρόνια. Ναι, ναι. Και υπάρχουν και φωτογραφίες που αυτό που λέτε ναι, είναι... Είχαμε δείξει στο τηλεφός ένα ντοκιμαντέρ από την Κάλυμνο ναι. Που δείξαμε ακριβώς και τη φωτογραφία της τομογραφίας που φαίνεται στη θέση του όγκου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί, η μορφή του Αγίου Σάβα. Μάλιστα, μάλιστα. Και είναι ένα θαύμα των ημερών μας, ένα θαύμα το οποίο όλοι οι επιστήμονες το εθαύμασαν και γι' αυτό λέμε ότι τα θαύματα είναι θαυμαστά. Και τι να πω, από εδώ και πέρα θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ένας είναι ο ζωπίος Θεός, ο πραγματικός Θεός. Έτσι είναι, έτσι. Και να σας πω και ακόμα κάτι. Ναι. Έχουν δοκιμάσει στο όνομα της ύλης, στο όνομα του χρήματος, στο όνομα, αν θέλετε, της εκδίκησης και του αίματος, να στήσουν για να μελιώσουν αυτοκρατορίες. Η κομμουνιστική αυτοκρατορία τελευταία που έγινε το 1917 εκράτησε μόλις 70 χρόνια και διελήθη. Έτσι. Και είχε θεμελιωθεί πάνω στη σφαγή και στο αίμα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κράτησε πολύ λίγα χρόνια, 450 χρόνια περίπου, διελήθη. Η αυτοκρατορία όμως των αυτοκρατοριών που βασίστηκε στην αγάπη, βασίστηκε στην Ορθοδοξία και στην ελευθερία της πίστεως, ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία των Ελλήνων. Κοντά 10 αιώνες. Των Ελλήνων Ορθοδόξων. Για 1100 χρόνια λοιπόν, η αυτοκρατορία αυτή μεγαλούργησε. Και είναι η πιο συκοφάντο... Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, αν θέλουμε ειρήνη επί γης, θα πρέπει να έρθουμε όλοι προσκυνητές οικέτες και ένθερμοι πιστοί του ενός και μοναδικού Θεού, του Θεού της αγάπης, του Χριστού μας του ίδιου που αναστήθηκε στους ουρανούς. Τότε πραγματικά θα βασιλέψει η πηγή ειρήνη. Εάν βασιστούμε σε άλλες διαδικασίες, όπως αυτές τις τελευταίες τώρα που είδαμε, που ασχολούνται με θέματα οικονομικά κλπ, όλα αυτά καταραίουν, διότι είναι ύλη και η ύλη από τη φύση της προόριστε να οξυδωθεί και να διαλυθεί, να συφθεί. Και το σώμα μας που είναι υλικό, σύπεται. Γι' αυτό θα πρέπει να θεμελιώσουμε την ειρήνη του κόσμου και την παγκόσμια δύναμη σε έναν και μοναδικό, στο Θεό της αγάπης, που είναι ένας και μοναδικός ο Ιησούς Χριστός. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επί τη ευκαιρία που είπατε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ναι. Δεν έχουμε ένα μόνιμο θαύμα εδώ και αιώνες. Αιώνες περιγράφεται το Πανάγιο Φως που βγαίνει από τον Άγιο Τάφο. Το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Δεν έχουμε μαρτυρίες όλων των αιώνων που έχουν δει αυτό το πράγμα. Έχουν δει το φως της Αναστάσεως να βγαίνει το Μέγα Σάββατο από τον Τάφο του Χριστού μας. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τεκμήρια ενός συνεχούς θαύματος και μια συνεχής παρουσίας του Θεού που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο, παρόλο που ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Και υπάρχει κολόνα εκεί στο... Ναι, η σκισμένη κολόνα. Να μιλήσουμε λίγο πείτε για... Το, πείτε το. Όταν θυμάστε τη χρονολογία, πότε ακριβώς έγινε? Όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, πάντως νομίζω ότι ήταν οι Πέρσες ή οι Άραβες. Ναι, ναι, ναι. Οι Άραβες. Αγαλινοί, Άραβες κλπ. Πείτε μας λίγο για να προχωρήσουμε. Ναι. Οι Αρμένοι δεν επέτρεψαν στον Πατριάρχη, επειδή είχε γίνει μια αναταραχή στην Κωνσταντινούπολη και είχαν επικρατήσει κατά κάποιο τρόπο αυτή η ομάδα, δεν επέτρεψαν λοιπόν στον Πατριάρχη να λειτουργήσει εκείνη την ημέρα για να βγάλει το Άγιο Φως. Και ξέρετε τι έγινε? Ναι. Έγινε το εξής καταπληκτικό. Την ώρα που λειτουργούσε άλλος Πατριάρχης μέσα, ο Αρμένιος Πατριάρχης, ναι. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης καθόταν έξω από την εκκλησία κοντά σε μια κολόνα. Κρατούσε το δισκοπότηρο και έκλαιγε. Περίμενε κάτι να γίνει για να μπει αυτός. Και ότου θαύματος σκίστηκε η κολόνα και άναψε η λαμπάδα του Πατριάρχη εκεί έξω από το προάβλιο, έξω από το κουβούκλιο του Ιερού Ναού. Δηλαδή,
αυτό το πράγμα απέδειξε σε όλους όσοι ήταν αυτόπιτες μάρτυρες, αλλά και σε εμάς οι οποίοι αργότερα καταλάβαμε τι έγινε εκεί, ότι ζει Κύριος ο Θεός και ότι υπάρχει και βρίσκεται πάντοτε κοντά μας και μας ευλογεί και θέλει την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αυτή η Εκκλησία έχει απαραχάραχτη, ακαινοτόμητη την αλήθεια της πίστεως. Όχι πως εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, μην το πούμε αυτό, αλλά η πίστη μας είναι η καλύτερη από τους άλλους. Η πίστη μας είναι όχι η καλύτερη, η μοναδική πίστη. Δεν υπάρχει άλλη πίστη. Όλα τα άλλα είναι απλώς αιρέσεις, παρεκκλήσεις και καταστρατηγήσεις της αληθινής Ορθοδόξου πίστεως, της ακαινοτομή του Ορθοδόξου πίστεως, της πίστεως των απανταχών δόξων της γης. Υπάρχουν πολλά άλλα θαύματα, ναι, κύριε Τσακλή, υπάρχουν πολλά άλλα θαύματα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μιλήσει και για το θέμα του αγιασμού. Βλέπουμε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ότι για να διατηρηθεί ο αγιασμός, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι ο αγιασμός είναι νερό, και αν κρατήσουμε το νερό, αν πάρουμε το νερό, το φυσικό νερό, βλέπουμε ότι έχει ένα χρονικό πλαίσιο, ναι, ναι, που διατηρείται. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βάζει το αλάτι για να διατηρηθεί. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές και στο σπίτι το Εμείς δεν πίνουμε ποτέ αλμυρό αγιασμό, πίνουμε κανονικό πάντα. Και πόσα χρόνια έχει διατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια ο αγιασμός, όπου είναι αναλύωτος, και αυτό σίγουρα είναι ένα θαυμαστό γεγονός. Υπάρχουν και άλλα θαυμαστά γεγονότα. Ναι. Θα συνεχίσουμε για το θέμα αυτό μετά από την καινούργια τηλεφωνική γραμμή που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μα αν δεν κάνω λάθος, είναι γραμμένο στην καινούργια διαθήκη του σώματος σε εμάς τους ανθρώπους, των πλήστων πάντες αματωλών, ότι θα συντέμει τις ημέρες ο Κύριος, για να μην χαθούν, αν είναι δυνατόν και η έκκληση του. Πώς το είπατε? Ότι θα συντομεύσει ο Θεός την παρουσία, την ένδοξον του και την κρίση ζώνων και νεκρών, για να μην χαθούν ακόμα, αν είναι δυνατόν και η έκκληση του. Δεν κατάλαβα. Δεν σας καταλάβω καλά. Θα συντέμνω, λέει, εγώ τις ημέρες, λέει, για να μην χαθούν, αν είναι δυνατόν και η εκλεκτή μου. Δεν το καταλάβα. Μάλλον. Έχουμε πρόβλημα σήμερα στις γραμμές. Έχουμε λίγο πρόβλημα στις γραμμές και δεν ακούμε καθαρά τη φωνή. Βασίλη, είπε ο Θεός, μ' ακούτε τώρα? Τώρα. Δόξα τω Θεώ. Ότι θα συντέμνει τις ημέρες, μην χαθούν, αν είναι δυνατόν, μη δυνατόν, δεν ξέρω αν το εκφράσω καλά στην καθαρέουσα, και η εκλεκτή του, δηλαδή φανταστείτε που έχουμε φτάσει. Μ' ακούσατε? Ναι. Είναι γραμμένο, δεν κάνω λάθος. Θα σας απαντήσω, βεβαίως, καταλάβω. Είναι ειδημένο αυτό. Να προσέξετε και για εμάς, αδερφέ μας. Ναι. Καλησπέρα, γιατί πάμε για τη μεγάλη πλήξη. Ναι. Εμείς δεν είμαστε ψευδομάρτυρες. Όχι, εντάξει. Αλλά προχωράμε ταχύως. Θα ήθελα να δώσω μια γενική έτσι, ναι, απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρα τηλέφωνο. Δεν ποτέ να μην χρησιμοποιούμε χρονολογίες για γεγονότα, γιατί οι χρονολογίες δεν μας δίνονται από το Θεό. Και να σας πω γιατί δεν μας δίνονται. Όπως από το Θεό δεν μας δίνεται η χρονολογία μάλλον του θανάτου μας, παρά μόνο σε ανθρώπους αγίους που μπορούν να την αντέξουν και την έχουν επιθυμήσει, όπως ο πατέρας Παΐσιος που έλεγε στο Θεό, τώρα θέλω να με πάρεις. Και πράγματι μέσα σε 6 μήνες τον επήρε ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από εμάς. Εμείς, αν μας πούνε ότι θα πεθάνει σε 3 χρόνια, θα μελαγχολήσουμε, θα πάθουμε ψυχική κατάπτωση. Γι' αυτό ο Θεός κρατάει από ευσπλαχνία άγνωστο το χρόνο και της Δευτέρας Παρουσίας και ορισμένων γεγονότων που θα γίνουν, και τα αποκαλύπτει μόνο σε αγίους ανθρώπους. Και αυτοί οι άγιοι με πολλή διάκριση μιλάνε σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουν τον τρόπο να τα διαδώσουν, ώστε να μην γίνει κακό αντικαλού, να μην πανικοβληθεί ο κόσμος, να μην χάσει το θάρρος του προς το Θεό ο κόσμος κλπ. Ακούμε σήμερα πολλούς και λένε ότι μέσα σε 3 μήνες θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείουμε σήμερα. Εκεί που έχουμε φτάσει, δεν αποκλείουμε τίποτα. Να γίνει με το Ιράν εκεί κάποια συμπλοκή και να έχουμε πάλι μια αυτόματη κατάσταση έτσι που θα δημιουργήσει αναταραχές στην ανθρωπότητα. Ναι, κατάλαβα δηλαδή. Εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί και γενναίοι απέναντι σε οποιοδήποτε γεγονός. Γιατί υπάρχει ο Θεός, υπάρχει Κύριος ο Θεός, ο οποίος θα μας βοηθήσει και θα βγούμε πέρα. Γι' αυτό να μην χάνουμε το θάρρο μας. Εκτός τούτου, έχουμε πολλές διαβεβαιώσεις ότι κάπου κοντά τώρα είναι η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Ίσως γίνουν ορισμένα γεγονότα, τα οποία θα τα θεωρήσουμε αρνητικά, αλλά μετά θα έρθει κάτι πολύ θετικό για μας. Πολύ θετικό.
Εγώ σε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Φουντουλάκη, κύριε Αφετελή. Ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σας αυτό που είπατε για τα θαύματα. Ο Οριγέννης είπε αυτό που ελέγχθη, νομίζω, από τον κύριο Τσακλή, ότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι η αλλαγή της ψυχής μας. Ναι, και ο Οριγέννης δεν καταδικάστηκε σαν άτομο, ορισμένες απόψεις του μόνο καταδικάστηκαν, απόψεις. Όπως το απόλυτο προορισμού και λοιπά με το ψύχους και λοιπά. Ναι, μα εμείς δεν είμαστε θέση. Ήθελα να σας πω επίσης ότι ο Πλάτων είπε ότι ο νους ορά και νους ακούει. Μήπως, ας πούμε, το ότι λέμε ότι το θαύμα του Αγίου Φωτός και λοιπά είναι μια παγίδα, λέω, μήπως, γιατί στη Νέα Μάκρη, λάβετε το υπόψη αυτό, οι Αμερικάνοι στη βάση έφεραν φως. Πώς? Με τις σκεπτομορφές. Ο Dr. Cook είναι συνάδελφός σας και είναι φωτογράφος. Ακούστε. Άλλοι λένε ότι βγαίνει με λέιζερ. Μα το λέιζερ είναι κατάκτηση των τελευταίων 30, 40, 50 χρόνων. Όχι. Από το Άγιο Φως βγαίνει από τη δημιουργία του Βουκλίου του Χριστού, δηλαδή από την Αγία Ελένη, από την εποχή της Αγίας και του Μεγάλου Κωνσταντίνου βγαίνει. Μια στιγμή, κύριε Τσακλή, θα μας πούνε ότι δεν είμαστε ακριβείς, γιατί δεν έχουμε στοιχεία από τον 3ο αιώνα. Ποιος το αναφέρει έχουμε αυτό? Έχουμε μαρτυρίες πολλές. Ποιος? Πέστε μου του 3ου αιώνα, του 4ου. Δεν είμαι ευκαιρός να σας πω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί έχω υπόψη μου ότι άρχισε να αναφέρεται αυτό από τον 10ο αιώνα. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που το έχουν πει. Ναι. Μιλάμε για αυτόπτες μάρτυρες. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο, μήπως είναι μια παγίδα. Γιατί, εάν όντως ο Dr. Cook πόρισε και φωτογράφησε σκέψεις του με τελειωτά του τύπου μηχανές, Κίλιαν, τι γίνεται? Όταν σήμερα με ακούτε λίγο. Ναι, να ολοκληρώσω, κύριε Φωτολάκη, λίγο. Προσέξτε τα όμως αυτά, γιατί μήπως είναι παγίδα. Το 12 οι Βούλγαροι βλέπαν την Παναγία στρατιώτες να τους λέει προχωρήστε, είμαι μαζί σας. Οι Έλληνες πάλι το ίδιο. Με ποιον τελικά ήταν η Παναγία? Δεν προσέξτε, μήπως αυτά είναι σκεπτομορφές. Συγγνώμη. Και τις χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος. Μα είναι ηλίου φαϊνότερο. Η Παναγία θα πάει με εκείνον που έχει δίκιο. Ναι, αλλά οι Βούλγαροι λέγουν ότι εμείς έχουμε. Δεν πάνε να λένε οι άλλοι ότι είδανε και κάνανε και αυτά. Μα έτσι σκέφτονται. Οι Ιταλοί λέγανε ότι βλέπανε την Παναγία, αλλά δεν είχαν δίκιο. Mm-hmm. Και η Παναγία πήγε με το δίκιο με εκείνους που είχαν δίκιο που ήταν οι Έλληνες. Κύριε Βασίλη, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι το ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα οράματα και οι δυνάμεις του κακού και να πει, όπως λέει η Αγία Γραφή, ότι να ήρθε ο Χριστός. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό μπορεί να συμβεί. Γιατί είναι σκεπτομορφές και όπως λέει ο Πλάτωνας, νους ορά και νους ακούει. Εντάξει. Μήπως πρέπει να δώσουμε, εστιάζουμε την προσοχή μας στο θαύμα της αλλαγής του. Τώρα έχετε το θέμα, το σύστε λίγο. Γιατί εμείς, ακούστε με λίγο, αν μιλάτε μόνο εσείς δεν θα σας πω τα άκρη. Αυτό είναι. Θα σας απαντήσουμε μετά, ακούστε με λίγο. Το θαύμα της αλλαγής της προσωπικότητας, θα ακούω. Άλλο είπαμε εμείς δεν μιλάμε για οράματα κάποιου ανθρώπου. Πράγματι, πολλές φορές στην εποχή μας και για Τσακλή. Μονομένα δεν πιάνονται. Ναι, όχι μόνο αυτό. Θέλω να σας πω το εξής: ότι υπάρχουν και ψευδοπροφήτες. Μπορεί κάποιος να πει ότι είδα ένα όραμα ή πολλές φορές είναι εκ του πονηρού τα οράματα. Εγώ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν τη λέγουμε. Σε αυτό που λέτε, συμφωνούμε. Εμείς τι λέμε? Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι υπάρτα όπως το Άγιο Φως. Πάει κάποιος και το είναι πλέον μαρτυρημένα από χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμο. Μα όταν ένα σύνολο ανθρώπων πιστεύει κάτι, θα δει φως. Είναι οι σκεπτομορφές, σου λέει η άλλη άποψη. Αλλά δεν είναι δημιουργημένο. Εσείς λέτε το εξής, ότι αυτά είναι δημιουργημένα. Κύριε Φουντουλάκη, δεν έχουμε μαρτυρίες πριν από το 10ο αιώνα. Ας μας παρουσιάσουν ένα Άγιο Πατέρα του, τον Χρυσόστομο, τον Οριγέννη, τον Ιγνάτιο, που να τα αναφέρει. Θα ήθελα από τον κύριο Βασίλια Τακλή, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ, μια τέτοια μαρτυρία να δεν έχω καταλάβει. Και να είμαστε. Ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία είναι επιστήμη των επιστημών, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Πρέπει να είμαστε ακριβείς. Το δικό σας, πρακτικά, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, ποιο είναι το ερώτημά σας, δηλαδή, ποιο είναι. Ότι διαφωνείτε εσείς? Δεν μπορεί να γίνει. Μήπως το χρησιμοποιήσουν αυτή την σκεπτομορφή, όχι μήπως, το λέγει, αυτά την χρησιμοποιήσουν. Και ποια είναι η θέση μας? Θα κάνουν θαύματα. Και θα λένε ότι είναι από το Θεό. Εντάξει, μισό λεπτό, ακούστε και αυτό τώρα. Είναι σκεπτομορφή το ότι ο αγιασμός δεν χαλάει?
Είναι η πίστη του ανθρώπου, θα σου πει. Όχι, δεν είναι η πίστη, είναι αντικειμενικό. Δεν χαλάει ο αγιασμός. Πάρτε αγιασμό και κρατήστε το 2 και 3. Έτσι, και αυτό που είπα πριν. Κυρία Τσεκλίου, υπάρχουν στην Δερβίσιδε που ύπτανται 2 μέτρα μετά από την Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, ακούστε. Εμεί λέμε το εξή. Η Ορθοδοξία στηρίζεται στην αλλαγή του ψυχικού κόσμου. Εμεί μιλήσαμε για φανερά πράγματα. Μιλήσαμε πριν για τον Άγιο Σάββα τον Ενκαλύμνου. Ότι όντω υπάρχει φωτογραφία στον εγκέφαλο ενό καρκινοπαθού. Αφού υπάρχει φωτογραφία, εμεί τα λέμε. Δεν είναι την έχουμε μόνο η Ορθοδοξία. Και ο μουσουλμανισμός έχει να παρουσιάσει θαύματα και ο βουδισμός. Εμείς δεν μιλάμε τώρα. Για τη σκεπτομορφή λέμε τώρα. Ναι, να μείνουμε. Ναι, είναι σκεπτομορφή. Είναι σκεπτομορφή η ακτινογραφία. Και στην πίστη του ανθρώπου. Μα δεν μπορούμε. Η ακτινογραφία, σας είπε ο κύριος Φουντουλάκης, είναι σύστημα σκεπτομορφής ή όχι. Είναι, θα σου πει ο άλλος, κύριε Ακακλή, ότι ο κύριος είπε η πίστη σου σε σοκέσαι. Μισό λεπτό, η ακτινογραφία δεν είναι κάτι το αντικειμενικό. Δεν είναι αντικειμενικό. Λοιπόν, να ναι, αλλά η πίστη του ανθρώπου. Εσείς δεν πιστεύετε στα υποκειμενικά θαύματα. Και να γίνει θαύμα. Εκεί έχουμε τέτοια γεγονότα. Θα πιστέψετε σε υποκειμενικά θαύματα όταν θα δείτε θαύματα στον εαυτό σας. Αυτό μάλιστα. Έτσι. Ναι, αλλά εντάξει, δεν έχουμε να προσπαθήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, σας ακούμε. Συγχωρείτε που είπα, Νίκο. Φίλος, να δει την απόδειξη στο δικό του εαυτό και να γίνει ο ίδιος ένας κήρυκας ενός θαύματος που του συνέβη του ιδίου, έτσι. Σας ακούμε. Κύριε Βασίλη, με συγχωρείτε που είπα, κύριε Φουντουλάκη. Ναι, ναι, σας ακούμε. Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχουν οι ψευτοδιδάσκαλοι και οι ψευδοπροφήτες. Και το καθαρό δεν έχει καμία σχέση με τον βρώμικο. Και είμαστε ενημερωμένοι εμείς οι χριστιανοί, όσο και πάθη ατιμίας να έχουμε και αμετανοησία, ότι και η εποχή του Αντιχρίστου που θα επιτρέψει ο Κύριος μας και ο Θεός μας, θα υπερίπτωται και θα παρισθάνε και την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, είμαστε ενημερωμένοι. Αλλά αυτά για μας τους πιστούς. Έστω, μόνο πιστούς. Αν όχι μετανοούντας ή Αγίους. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Πάντως το θαύμα, επειδή είπε ο αγαπητός φίλος, έχει μια ιδιομορφία, κύριε Φουντουλάκη, το να είναι ένα προσωπικό βίωμα μερικές φορές. Και ο άλλος είτε το πιστεύει είτε το πιστεύει. Έτσι, έτσι. Αλλά όταν το δει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, τότε γίνεται κήρυκας του θαύματος και λέει: μου έτυχε αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ανεξήγητο, το οποίο για μένα είναι θαύμα. Και ο άλλος είτε το πιστεύει είτε το πιστεύει. Εξάλλου, όπως είπε και ο δεύτερος φίλος, ενεργοποιείται το θαύμα με την πίστη του ανθρώπου. Σίγουρα. Πάνε μερικοί να δουν το Άγιο Φως και δεν το βλέπουν. Ξέρετε γιατί? Δεν πάνε με αγνή πρόθεση να το δούνε αυτό το πράγμα. Ή καμιά φορά δεν τους δίνεται από το Θεό. Και έτσι συμβαίνει μέσα στον Πανάγιο Τάφο να υπάρχουν 1.000-2.000 άτομα, λέμε έναν αριθμό, και οι μισοί να βλέπουν και οι άλλοι μισοί να μην βλέπουν. Κάποτε μου λέγε ένας γνωστός μου, αγαπητός φίλος, μου λέγαν οι άλλοι: μα δεν το βλέπεις ότι είναι εδώ στο πέτρο σου, να το τώρα εδώ. Δεν το βλέπεις το φως εδώ, στροβιλίζει εδώ στο πέτρο σου. Και λέγανε: δεν έβλεπα τίποτα. Ρε παιδιά, σοβαρά μιλάτε, εγώ δεν βλέπω, λέει, τίποτα. Και το βλέπανε 4-5 άτομα γύρω του και του λέγανε: μα να το. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εδώ πατριάρχες δεν το βλέπουν πάντα, που μπαίνουν μέσα. Και το είδε μια φορά ένας μικρός καντιλανάφτης, ας πούμε, βοηθός εκεί πέρα, ο οποίος είχε κρυφτεί μέσα στον Άγιο Τάφο. Και είδε ότι πάνω τον πατριάρχη άρχισε να στροβιλίζει μια γαλάζια κλωστή στην αρχή, ένα φως γαλάζιο, και άρχισε να στροβιλίζει και να τον περιλούζει τον πατριάρχη. Και συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αυτός ήταν κρυμμένος σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να τον δουν, σε μια πατούρα. Πάνω από τις κανδύλες, εκεί σε ένα μέρος που δεν μπορούσαν να καθαρίσουν οι άλλοι, επειδή με τον καιρό είχε πιάσει αυτή τη γανιά που λέμε, έτσι, μια μαύρη έτσι, ουσία, η οποία κρύβει σαν παραπέτασμα. Ναι. Και όταν το παιδί αυτό είδε το Άγιο Φως, ένας 20άρης, ας πούμε, 20χρονος τότε, ο οποίος έγινε και παραστάτης του Αγίου Τάφου για πολλά χρόνια, για 40 χρόνια, όταν το είδε το Άγιο Φως αυτό, βγήκε έξω πιο γρήγορα από τους άλλους, δεν τον προλάβανε. Ήταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ταχυδακτυλουργός, κάπως έτσι, ήταν επιτίδιος άνθρωπος αυτό το παιδί. Και όταν βγήκε απ' έξω, του λένε: εσύ που ήσουν? Λέει: εδώ ήμουνα, έξω από την πόρτα. Λέει: εγώ ήμουνα εδώ. Τους έπεισε δηλαδή ότι δεν ήταν μέσα και αυτοί το πιστέψαν, ο Πατριάρχης και ο Αρμένιος. Ακούσουμε. Και κατόπιν συνέβη το εξής καταπληκτικό. Ναι. Αυτός δεν μπορούσε να κοιμηθεί, είχε τύψει συνειδήσεις, γιατί λέει: προσέβαλα το Θεό με το να πάω να δω το θαύμα, δεν το πίστευα και πήγα να το δω. Και άρχισε να δυνατίζει, να μην τρώει και να χάνει βάρος κλπ. Οπότε θέλησε να πάει στον ίδιο τον Πατριάρχη. Εκοντολογής πήγε στον Πατριάρχη και ο Πατριάρχης τον ρώτησε: παιδί μου, τι θέλεις, τι θέλεις να εξομολογηθείς σε μένα? Μπορείς να εξομολογηθείς και σε άλλους εξομολόγους. Εγώ δεν έχω κανένα προνόμιο παραπάνω από τους άλλους. Όχι, λέει, σε εσάς θέλω, γιατί ξέρετε, λέει, είναι ιδιαίτερο αυτό. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο Πατριάρχης. Και του λέει: όταν πήγατε να δείτε το Άγιο Φως, δεν είπε ο Αρμένιος δίπλα ότι το Άγιο Φως βγήκε πριν από την ώρα του?
ο Πατριάρχης δεν συνειδητοποίησε αμέσως τι έγινε. Αλλά όταν κατάλαβε ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να το ξέρει αυτό το πράγμα παρά οι δυο τους, σου λέει πώς το ξέρει αυτός ο μικρός αυτό το πράγμα. Και του λέει εσύ πώς το ξέρεις. Και του λέει ότι εγώ ήμουν μέσα στον Άγιο Τάφο. Του λέει σοβαρά, αυτό που έκανε ήταν μεγάλο τόλμημα. Λέει. Θα σε συγχωρέσει όμως ο Θεός και λοιπά, μην είναι ήσυχος και λοιπά, γιατί αυτός ήταν πάρα πολύ ανήσυχος, δεν θα τον συγχωρέσει ο Θεός. Και γι' αυτό το εξομολογεί. Να συνεχίσουμε. Ακούσουμε όμως μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ατζακλή για το κίνημα των καθαρών στο Μεσαίωνα. Ναι. Ναι, και να μου πει και αν οι σαϊεντολόγοι είναι χριστιανοί. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ναι. Θέλετε ωραία ερωτήματα. Να ακούσουμε μια ακόμα γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Βασίλη, πήρα τηλέφωνο και κύριε Γιώργιο, πήρε τηλέφωνο με αφορμή τον κύριο τον προηγούμενο. Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω τι γινόταν τον 10ο αιώνα, ούτε τον 5ο αιώνα. Εγώ ξέρω τι έγινε σε μένα το 89. Είμαι οικοδόμος, δεν έχω καμιά σχέση με... δεν ξέρω πώς θα το πω. Λοιπόν, απλά από το 89 πιστεύω ότι έγινα συνδυτός χριστιανός και συγκεκριμένα ορθόδοξος του Πατρόνου Ομολογίου. Λοιπόν, με δύο λόγια. Το 89, με ακούτε κύριε Βασίλη? Ναι, ναι, σε ακούμε. Το 89 ήμουνα μαζί με έναν μεγάλο σατανιστή στο Αεροσόλυμα. Στις 12 και 20, όταν έγινε αυτό που τελαθήκαμε όλοι εκεί πέρα, θα πω τι έγινε σε μένα. Ότι τα μαλλιά μου, είχα τα 33 κεριά, τα λεγόμενα, τα οποία ανάψανε δεν ξέρω από πού. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Είναι απίστευτο πώς ανάψανε όλα μαζί. Εγώ τα είχα μαζί μου 5 ώρες πριν. Να υποθέσουμε ότι είχαν βάλει κάποιο υγρό, δεν ξέρω εγώ τι. Α, δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Όχι, γίνεται σε λιγότερο χρόνο. Πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε όλους μαζί. Μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Όταν σε μένα λοιπόν και στον ας πούμε φίλο μου τότε, όταν έγινε αυτό που έγινε, όταν άναψαν ας πούμε τα κεριά συγχρόνως, έβαλα τα μαλλιά μου, το είχα τότε μακριά μαλλιά, έβαλα τα μαλλιά μου πάνω στα κεριά όπως κάνανε κι άλλοι, και δεν και εγώ τους ήταν. Δίπλα από ένας καλόγερος, δεν ξέρω τι ήταν ένας παπάς, έβαλε τη γενιάδα του και δεν και εγώ ήταν. Και επειδή ο φίλος μου και αυτός έβαζε στο χέρι του και δεν και εγώ ήταν, και έβαλε ένα εισιτήριο που είχε χάρτινο και κάηκε, έβαλα και εγώ ένα κομμάτι χαρτί που είχα μαζί μου, σαν ένα χαρτομάντιλο. Αυτό το χαρτομάντιλο και εγώ ήταν. Και τα μαλλιά μας και το δέρμα μας δεν καιγότανε. Αυτό βάσηξε περίπου 2,5 με 3 λεπτά. Στα 2,5 με 3 λεπτά αρχίσαμε να αισθανόμαστε ότι αυτό το λεγόμενο φως που δεν καίει τελικά σιγά σιγά μας έδειχνε να αποτραβηχτούμε. Από τότε μέχρι τώρα έχω μιλήσει με 500 ανθρώπους. Οι πιο πολλοί μου λένε τα ίδια πράγματα. Ναι. Ότι στα 3 λεπτά, ίσως είναι συμβολικό τέλος πάντων. Σε 2-3 λεπτά γίνεται κανονικό φως. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζει η ποιότηση κλπ. Καλή συνέχεια. Υπάρχει και σε βίντεο αυτό. Υπάρχει και σε βίντεο, μπορείτε να το βρείτε. Νομίζω ο Απόστολος Βαρνάβας το έχει σε βίντεο. Νομίζω σε βίντεο, βεβαίως. Ναι, ναι. Περνάει μια μπάλα και τη σταματάει αυτή την μπάλα, μια πύρινη μπάλα, δεν ξέρει τι είναι. Και σταματάει. Δεν είχαν κάνει τίποτα οι άνθρωποι για να κάνουν. Αφού και οι ίδιοι ξέρανε, ας πούμε, γίνεται. Αλλά το είδαν ξαφνικά στο βίντεο να περνάει από μπροστά του μια πύρινη μπάλα μέσα στο βίντεο. Και το βλέπει. Το σταματάνε το βίντεο και φαίνεται αυτή η μπάλα. Καλησπέρα σας. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εκείνο που με στεναχωρεί εμένα είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα θαύματα και λιγότερο στη μελέτη της Αγίας Γραφής και στο Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε, θαύματα κάνουν και οι σατανιστές, κάνει και ο Σατανάς, θαύματα κάνουν και οι γιόγκηδες, θαύματα κάνουν και οι μάγοι. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε πάρα πολλά θαύματα, τα οποία δεν αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Ναι, βέβαια. Άφησε όμως ελάχιστα να γίνουν γνωστά, διότι ήθελε να μεταδώσει κάποιο ηθικό δίδαγμα. Πολλές φορές έλεγε όταν θεράπευε κάποιον, μην το πει σε κανένα. Λοιπόν, δεν ήθελε ο Χριστός, η πίστη μας, να στηρίζεται πάνω σε μαγικά και θαύματα. Έτσι, έτσι. Αλλά στο Λόγο του Θεού και στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Αυτός είναι ο αληθινός χριστιανισμός. Και ναι, κάτι άλλο. Έχετε δίκιο. Και αλλά κάτι άλλο. Και τα θαύματα χρειάζονται. Δεν είναι στέρεα. Ακούστε, κύριε. Η πίστη που στηρίζεται στο θαύμα, έτσι, στο μαγικό, να το πούμε έτσι, δεν είναι στέρεα. Είναι σαν το σπόρο. Δεν έχει καμία σχέση το θαύμα με μαγική ιδιότητα. Έτσι, μην τα μπερδεύουμε και όχι, τα σπόρα. Λέω. Είναι και αυτό. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, αν θέλετε να μιλήσουμε για θαύματα, εγώ πιστεύω ότι τα πάντα στη ζωή μας, ό,τι βλέπουμε και βιώνουμε γύρω μας, είναι ένα θαύμα. Επό μια άποψη, ναι. Άλλο τώρα αν εμείς δεν το νιώθουμε, το θεωρούμε δεδομένο. Δεύτερον, ό,τι εκδηλώνεται μέσα στη φύση δεν είναι θαύμα. Ακατανόητο είναι.
παράξενο είναι. Άγνωστο είναι. Από τη στιγμή που εκδηλώνεται μέσα στη φύση, δεν είναι θαύμα. Διότι ο Θεός εργάζεται με φυσικούς νόμους. Έφτιαξε φυσικούς νόμους, τους οποίους εμείς δεν έχουμε γνωρίσει ακόμη καλά. Και δεν πρέπει να στηρίζουμε την πίστη μας πάνω στα θαύματα, αλλά στο Λόγο του Θεού. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αυτά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, η πίστη μας στηρίζεται παντού. Και τα θαύματα υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο και δεν είναι βέβαια του διαβόλου θαύματα, αλλά του Θεού. Υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά που να καθαρίζετε και να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτό το θαύμα. Αν το θαύμα αυτό, κύριε Φουντουλάκη, εσείς το ξέρετε καλά, αν το θαύμα αυτό είναι ωφέλιμο για τον άνθρωπο, δηλαδή το αυξάνει την πίστη, του θεραπεύει το σώμα, του βοηθάει το πνεύμα, αυτό είναι θαύμα θεϊκό. Αν είναι ένα πράγμα ανούσιο, όπως στραβώνουν μερικά κουτάλια, μερικοί τα κρατάνε έτσι και τα στραβώνουν. Και λοιπόν, στράβωσε 3.000 κουτάλια. Θα πάει στο Θεό και θα πει τι, ότι έκανε θαύματα. Εγώ σου είπα να βοηθήσει του ανθρώπου, δεν σου είπα έτσι. Να στραβώνει κουτάλια. Τι θαύμα είναι αυτό να στραβώνω κουτάλια, δηλαδή. Ή να ανεβάζω τραπέζι και να τα στέκω στον αέρα, όπως κάνουν μερικοί σατανιστές κλπ. Το να ανεβάσει ένα τραπέζι ή ένα ποτήρι νερό στον αέρα είναι θαύμα. Αν σταθεί τώρα αυτό εδώ πέρα, θα πείτε ότι εγώ είμαι σπουδαίος άνθρωπος επειδή έκανα αυτό. Μια βλακεία είναι. Έτσι. Όταν δεν βοηθάς έναν πυρετό, μπορεί να διώξει έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει καλά, έναν όγκο μπορεί να θεραπεύσει, ένα καρκίνο μπορεί να θεραπεύσει. Αυτό είναι θαύμα. Αυτά κάνουν οι Άγιοι. Δεν κάνουν ψευτοθαύματα. Όταν υπάρχει λοιμός, λένε οι Άγιοι, πηγαίνετε και κοιτάξτε το δοχείο του λαδιού, ότι δεν είναι άδειο όπως νομίζετε, αλλά είναι γεμάτο. Το κάνανε το θαύμα αυτό για να φάει ο κόσμος. Όπως έκανε ο Κύριος το θαύμα για να φάνε στην έρημο οι άλλοι που ήταν επηνιασμένοι. Αυτά είναι θαύματα του Θεού. Τα άλλα όλα, ταχυδακτηλουργίες και αυτά. Ξεβάζει, ο άλλος τι θέλει να εξαφανίσει το άγαλμα της Νέας Υόρκης. Μα είναι τώρα πράγμα αυτό σοβαρό να πας να δεις έναν άνθρωπο που σου λέει θα εξαφανίσω το άγαλμα. Αυτά τα πράγματα είναι παιδαριώδη, δηλαδή αυτά είναι σατανικά θαύματα. Έχει να κάνει το θαύμα για μυτική. Τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες, αν μη τι άλλο, είμαστε νοήμονες. Βέβαια. Είμαστε νοήμονες, δεν είμαστε Αμερικάνοι. Να ακούσουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Ναι, καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Φουντουλάκη. Είμαι μητέρα ενός 28χρονου αγοριού, το οποίο είναι δυστυχώς κρατούμενος στις φυλακές λόγω ναρκωτικών από το 2006. Τώρα θέλει ο Θεός σύντομα θα αποφυλακιστεί στη Γερμανία. Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ζήσει εκεί. Λίγο χαμηλώστε την τηλεόρασή σας. Ναι, συγγνώμη, το ακούω, ναι. Ναι. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι, πείτε μας. Βεβαίως, σας ακούμε. Ήθελα να σας πω κάτι προσωπικό που βίωσα. Ναι. Επειδή αυτές οι φυλακές ήταν ιδιαίτερα για υψηλές ποινές, άνω των 6 ετών, δεν ήταν αυτονόητο ότι οι κρατούμενοι μπορούν να αποφυλακιστούν προώρα με τα 2 τρίτα. Ναι. Ο γιος μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί πριν συμβεί αυτό. Πήγε στρατιώτη στη Γερμανία και τα λοιπά όλα αυτά. Έπλεξε με παλιοπαρέες και κατάληξε εκεί. Θέλω να σας πω το εξής. Ήταν πάρα πολύ απελπισμένος ότι δεν θα βγει με τα 2 τρίτα, επειδή ήταν 8 χρόνια και 9 μήνες. Ναι. Είχε απελπίσει και εμένα πάρα πολύ. Οι προσευχές μου ήταν επί καθημερινής βάσεως, χρόνια ολόκληρα. Κάποια μέρα βρέθηκα σε ένα χωριουδάκι, άφησα το σπίτι μου από τη μεγάλη πολιτεία και αποσύρθηκα στο χωριό, σε ένα νεκροταφείο με ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Ένα πάρα πολύ μικρό εκκλησάκι, είχε μερικά καθισματάκια μόνο και μία εικόνα της Παναγίας. Δεν είμαι ιδιαίτερα κοντά στην εκκλησία. Πίστευα πάντοτε, αλλά δεν είμαι καμία ιδιαίτερα ευλαβής ή πολύ. Δεν σας εμποδίζει τίποτα να πάτε κοντύτερα στην εκκλησία, πάντα να πηγαίνετε. Ναι, τώρα έχει αλλάξει η ζωή μου από τότε. Θέλω να σας πω ότι βίωσα. Από τότε άλλαξα πολλά πράγματα. Πήγα σε αυτό το εκκλησάκι μέσα, το οποίο ήταν ανοιχτό εκείνη τη μέρα, ενώ κανονικά δεν είναι ποτέ ανοιχτό. Ήμουν πάρα πολύ απελπισμένη. Πάρα πολύ. Είχα προσευχηθεί πάρα πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα, αλλά εκείνη την ημέρα δεν ξέρω γιατί ήμουν πολύ απελπισμένη. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο πάτωμα της εκκλησίας. Αυτό το πισάκι δεν είχε κανένα μέσα, ήταν σκοτεινά. Παρακάλεσα την Παναγία και παρακάλεσα να κάνει και ένα θαύμα και στο δικό μου το παιδί, γιατί είχα ακούσει ότι είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα. Είπα και εγώ, μητέρα είμαι, να μπορέσει το παιδί μου να μπει στις ανοιχτές, ώστε να μπορέσει να αποφυλακιστεί και γρήγορα. Όταν τελείωσε η προσευχή μου, ήμουνα πάρα πολύ, τώρα και τώρα που σας το λέω, τρεμολόκληρη. Αισθανόμουν έτσι πολύ φοβισμένη, ταραγμένη.
Βγήκα έξω, μετά από απομακρύνθηκα από μερικά μέτρα, κατάλαβα μια ανακούφιση μικρή, αλλά εντάξει, μετά την προσευχή φυσικό είναι κανείς να αισθάνεται κάτι. Γυρίζω στο σπίτι μου και συναντάω στον δρόμο την νοικοκυρά μου και της λέω έτσι και έτσι, γύρισα από το κλεισάκι αυτό και προσευχήθηκα και κάπως έτσι ανακουφίστηκα. Μήπως είναι αυτός κάποιος καλός ιονός. Μπορεί, μου λέει, να ακούστηκε η προσευχή σου. 14 μέρες αργότερα, στις 26 του μήνα, 26 Μαρτίου, στις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού, έβγαλαν το γιο μου από τις κλειστές και τον έβαλαν στις ανοιχτές. Στις 26 έμαθα τα νέα αυτά, 14 μέρες αργότερα. Τώρα μπορεί ο κάθε ένας να πει ότι αυτό φυσιολογικό είναι, κάποια στιγμή θα έπαινε εκεί. Για μένα προσωπικά ήταν εντός εισαγωγικών ένα θαύμα. Έτσι. Ακούστηκε η προσευχή μου. Από τότε έχει αλλάξει και η υπόλοιπη ζωή μου. Βλέπω τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Είδα δηλαδή τη θεία πρόνοια. Και δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι σαν έναν άνθρωπο σαν και εμένα, απλό, που δεν έχει μεγάλες σχέσεις ούτε με την Εκκλησία, ούτε ότι έγινε αυτό το πράγμα. Είναι πρωτοφανές. Και ευχαριστώ την Παναγία, τη Θεία Μητέρα, για το δώρο αυτό το μεγάλο. Το παιδί μου τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Την άλλη εβδομάδα θα βγει. Και, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να το κάνω γνωστό αυτό, να το ακούσουν και οι άνθρωποι. Βεβαίως. Είναι, ξέρετε, αυτές οι σημαντικές, πολύ σημαντικές. Ναι, πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί πολλές φορές αυτά που λέμε εμείς με τον δόμο του κ. Ατζακλή κάθε Πέμπτη. Πολλές φορές τίθονται σε αμφιβολία. Κάποιος μπορεί να πει ότι εντάξει, τα λέμε εμείς οι δύο και μέχρι εκεί. Αλλά είναι σίγουρο και πολύ σημαντικό να καταθέτετε κι εσείς και σας ευχαριστούμε προσωπικά που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε καλά, γιατί, εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί σίγουρα οι μαρτυρίες, το βίωμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Άλλο να καταθέτουμε κάτι που διαβάσαμε σε ένα βιβλίο, ναι. Κάτι που. Και άλλο να υπάρχει αυτή η επικοινωνία γενικότερα. Γιατί. Έχει ένα κύρος η προσωπική μαρτυρία. Δεν μπόρεσα να πιστέψω ποτέ, δεν θα πίστευα ποτέ ότι εγώ, ένας άνθρωπος απλός, που δεν ούτε σε μοναστήρια πάει, ούτε ιδιαίτερη σχέση, ότι μπορούσε να γίνει, να εισακουστεί η προσευχή μου στην Παναγία. Δηλαδή είναι ένα πράγμα τρομερό, αν το καλύτερο εξετάσει. Είναι ένα πράγμα που όταν άκουσα ότι το παιδί μου βγήκε και χωρίς πολλές διαδικασίες, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και όντως η θεία πρόνοια λειτουργεί καθημερινή βάση. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όσες φορές έχω δει ανθρώπους δίπλα μου, γνωστούς μου, φίλους, ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, κάποια στιγμή, εκεί που δεν περιμένουν, εκεί που δεν γνωρίζουν, εκεί που να περιμένουν, πάντα συμβαίνει κάτι και η ζωή συνεχίζεται. Αυτό δεν είναι μια απόδειξη ότι η πρόνοια είναι ολοζώντανη. Είναι απόδειξη ότι υπάρχει υπερβατικός κόσμος. Μάλιστα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Εμείς ευχαριστώ. Πολύ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να πω γύρω από τα θαύματα. Ναι. Εμένα προσωπικά μου έχουν τύχει και όταν ζητήσω κάτι, πάντα κάτι γίνεται. Ήθελα να κάνω ένα παιδάκι και μου ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Είχα πάει στο Καρπενή στην Παναγία την Πλουσότησα. Πριν πάω εκεί, βλέπω στον ύπνο μου την Παναγία με μία άσχητη κελεμπία και κράταγε ένα μωρό στην αγκαλιά της. Και μου λέει, έλα να δεις και θα δεις. Μιλάμε, αυτό το πράγμα δεν το ξεχνάω. Έτυχε, έκανα μία εξωματική, δεν πέτυχε. Με τη δεύτερη προσπάθεια τη βλέπω στον ύπνο μου και μου λέει, να πάρεις την εικόνα μου στο σπίτι σου. Και μένω έγκυος και έχω ένα κοριτσάκι 2 χρονών. Να είστε καλά. Ωραία. Υπάρχουν θαύματα, απλά πρέπει να πιστεύουμε και πολύ προσοχή. Και εγώ δεν πιστεύω αυτό. Όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θαύματα γίνονται. Κάθε μέρα να κλαίω ή να τρέχω σε εκκλησίες ή χιλιαδιό. Απλά όταν κάνεις προσευχή και με δέεις και να κλαίς, να το νιώθεις, πάντα υπάρχει ένα θαύμα. Άκουσε αυτό με τον Κοσμά, τον Ετωλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, μας πήρε τηλέφωνο γιατί είναι οι μαρτυρίες σας πολύ σημαντικές. Άγιο Νεκτάριο, δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Στη Ρουμανία. Α, στη Ρουμανία, ναι, πείτε το, το ξέρω. Άγιος Νεκτάριος. Δεν μας μένει καιρός να το πούμε. Όχι, έχουμε χρόνο. Κάνουμε. Ακόμα υπάρχει μια επιμήκυνση. Καλά, καλά. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε χρόνο, ναι. Ναι, καλησπέρα σας, ακούμε. Σας. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, ήθελα κι εγώ να πω κάτι που μου συνέβη στη ζωή μου. Σας ακούμε, βεβαίως. Χρειάστηκε να κάνω μεταμοσχεύσεις και βρέθηκα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Με λίγα λόγια θα σας περιγράψω γιατί είναι πολύ. Ναι. Εκεί στην εντατική προσπάθεια, ήταν ένα μήνα πριν το Πάσχα το δικό μας και από ό,τι κατάλαβα μέσα στην εντατική ήταν 15 Μαρτίου, γινόταν μια σατανική τελετή στην εντατική και προσπαθούσαν να με επιβάλλουν να λέω το όνομα του Σατανά. Εγώ φυσικά δεν το δεχόμουν με τίποτα και έφαγα χαστούκια, με βρίζανε. Και τράβηξα πέρα τις πληγές που είχα του Χριστού τα πάθη. Αυτό συμβαίνει όταν πηγαίνω σε αυτό το νοσοκομείο, γιατί είναι πολλά αυτά που έπαθα.
εμφανίζεται στο δωμάτιο που πηγαίνω, στον τέταρτο όροφο που νοσηλεύομαι. Αυτός τον είδα σε όλες τις μορφές και ακόμα δεν μπορώ να συνέρθω. Βρίσκομαι, τι να σας πω, αλλά εκείνο που θέλω να... Δεν λέγατε την ευχή του Ιησού, δεν λέγατε. Ορίστε. Δεν είπατε αμέσως την ευχή του Ιησού όταν είπατε αυτά. Τι ευχή είπα, τι ήρθε παπάς Έλληνας, κάνα μαγιασμό, με κοινώνησε πάρα πολλά. Παρόλα αυτά δεν έλεγε να φύγει, με απειλούσε. Ναι, είχα τον όφελος από αυτά όμως. Με απειλούσε ο ίδιος, που δεν τον είχα δει ποτέ μου, δεν το περίμενα να δω τέτοιο πράγμα. Είναι φοβερός και κακός και σου επιβάλλει να τον αποδεχτείς. Λοιπόν, εγώ είπα την ψυχή μου δεν την πουλάω στα τάρταρα, τότε θα πεθάνεις, να πεθάνω, είπα. Όμως, όταν ήρθα στην Ελλάδα, ο γιος μου είχε βρει μια εικόνα σχεδόν πεταμένη του Ιησού, μεγάλη, σαν αυτή που είναι στις εκκλησίες, η οποία πήγα, την περπήθηκα, τη φρόντισα όπως μπορούσα καλύτερα, την έχω σπίτι και όταν προσεύχομαι μέσα από την εικόνα ανεβαίνει μόνιμα ένα γκρίζο συννεφάκι δεξιά, από τη δεξιά του πλευρά και χάνεται στο ταβάνι. Και ήθελα να μου πείτε, τι μπορεί να είναι αυτό, είναι καλό? Είναι προσωπικά πράγματα. Θα σας απαντήσουμε βέβαιως, να είστε καλά για να... Ναι. Να είστε καλά. Είναι, αυτά είναι τελείως προσωπικά πράγματα και δεν μπορεί κανείς να επέμβει σε αυτά. Εσείς θα δώσετε τη λύση, γιατί για σας έγινε αυτό. Είναι ένας ιονός δικό σας, κατά δικό σας. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν είναι καλό αυτό που βγαίνει από την εικόνα. Εάν σας ενεργοποιεί προς την πίστη, προς την πίστη, είναι καλό. Προς την πίστη, εάν το εκλαμβάνετε έτσι, είναι καλό. Και ναι, είναι καλό. Το ότι αυτό που είπατε, ότι εγώ και να πεθάνω δεν αρρώ με το Θεό, είναι μια μαρτυρία. Περάσατε ένα μαρτύριο και δώσατε μια ομολογία για τον Χριστό. Ναι, με βασανίσανε στην εντατική πάρα πολύ. Έτσι, είναι προσωπικά πράγματα αυτά. Ναι. Δεν είναι αντικειμενικά να πει κανείς. Όχι, απλά ήθελα να... Εσείς μέσα στην ψυχή σας ξέρετε τι συνέβη. Επειδή εσείς είστε πολύ ανώτερα μορφωμένοι. Όχι, εγώ είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος, δεν ξέρω, δεν έχω μορφωθεί. Απλά είμαι ένα λαϊκό άτομο. Απλώς επειδή πιστεύω και αγαπώ πολύ τον Χριστό. Ο Χριστός την αγνότητα κοιτάει. Δεν κοιτάει ούτε τα προνόμια, ούτε τη μόρφωση, ούτε τίποτα. Και συμβαίνει την καρδιά αυτό... κοιτάει και την αγνότητα. Έτσι. Συμβαίνει αυτό το συννεφάκι σε καθημερινή βάση. Εντάξει. Μετά από αυτό το φοβερό που έζησα και έλεγα πρέπει να είναι καλό. Γιατί εγώ απευθύνομαι στον Ιησού στην προσευχή. Δεν απευθύνομαι σε τίποτα άλλο. Να τα συζητάτε με τον πνευματικό σας περισσότερο αυτά. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πριν προχωρήσετε, κυρία Τζακλή, και αναλύσουμε αμέσως το Ευαγγέλιο της Κυριακής, απλά να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι στην εποχή μας αν γίνονται θαύματα. Ακούσαμε μαρτυρίες, ακούσαμε βιώματα. Έχουμε καταθέσει μαζί με τον κύριο Τζακλή κάποια θαύματα που γίνονται στις μέρες μας. Γιατί, ναι, μεν, όπως είπε και κάποιος τηλεθεατής, σίγουρα η μελέτη του Θεού Λόγου είναι κάτι σημαντικό, αλλά πολλές φορές όλα αυτά που λέμε, όλα αυτά που, σε όλα αυτά που αναφερόμαστε, υπάρχει και ένα ερώτημα. Και το ερώτημα έχει να κάνει με τη ζωντάνια και το ζωντανό στοιχείο. Το θαύμα πολλές φορές, επειδή υπάρχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, επειδή όλα έχουν μπει και αυξάνεται συνεχώς η τεχνολογία και βλέπουμε ότι οι ρυθμοί να έχουν αλλάξει χρονιά με τη χρονιά, έτσι και σήμερα πολλές φορές υπάρχει ένα ερώτημα καθημερινού ανθρώπου, όλα αυτά που καταγράφονται στο Ιερό Ευαγγέλιο, όλα αυτά που αναφέρονται οι πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν βιώματα. Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει πολλές φορές να δει και κάτι, να δει και ένα τεκμήριο, να δει και μια απόδειξη σε όλα αυτά. Λέμε εμείς, ναι, υπάρχουν διαπιστευτήρια, υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν στοιχεία που όλα αυτά τα τεκμηριώνουν. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία εμείς τα παρουσιάζουμε εδώ κάθε Πέμπτη και στις προηγούμενες εκπομπές και σημερινή ζωντανή εκπομπή. Παρουσιάζουμε μαρτυρίες, παρουσιάζουμε βιώματα ανθρώπων της καθημερινότητας, μεγάλων γερόντων της εποχής μας που έζησαν στην εποχή μας, έζησαν στις μέρες μας και όλα αυτά καταθέτουμε για να δείξουμε ότι κάποιος που έχει αγνή καρδιά, όπως τον είναι ο κ. Τζακλής, που έχει μια αγνότητα, που έχει την πίστη, μπορεί να του γίνει το θαύμα. Το θαύμα γίνεται. Και υπάρχουν και τα γενικά θαύματα, όπως είναι το Άγιο Φως, όπως είναι ο αγιασμός, υπάρχουν θαύματα δηλαδή, που μπορεί ο καθένας να τα δει, αλλά υπάρχουν και τα προσωπικά θαύματα και τα προσωπικά βιώματα. Αυτά λοιπόν αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή και πριν περάσουμε να αναλύσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, απλά για όποιον ενδιαφέρεται, ο κ. Τζακλής,
κάνει μια καθημερινή εκπομπή στο 91,2 στην Πυριακή Εκκλησία και έχει δημιουργήσει ωραία DVD και CD. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο? Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Μας ακούτε? Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ο Απόστολος Παύλος, κύριε Βασίλη και κύριε Γιώργο, του είπε ο προφήτης Άγαμος με τη ζώνη, ξέρετε, ότι ναι, ναι, μη πας, έτσι θα είσαι δεμένος. Είτε πήγαινε, είτε δεν πήγαινε. Ο ίδιος δεν ήταν ενώπιον Κυρίου της Αληθείας και του Φωτός, της Αγίας Ζωής και όχι της αμαρτίας και της ανομίας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Καλά, αυτό είναι για τους πιστούς η προφητεία. Και για εμάς τους λίγο πιο απίστους είναι τα σημεία, το θαύμα. Η ίδια η ζωή είναι το θαύμα. Τώρα είμαστε στην εξορία και ο Θεός να δώσει να γυρίσουμε στο αρχαίο κάλο, στον πατέρα μας. Και ο Κύριος είπε: μακάρι μη ειδώντες και πιστέψατες. Δηλαδή, ακριβώς, Βασίλη, κύριε. Εκείνος που μπορεί να πιστεύει, ναι, δίχως θαύματα. Οπότε, ναι. Έχει μέσα το θαύμα μέσα στην ψυχή του και το καταλαβαίνει. Ναι, οπότε, καλό και φρόνιμο θα ήταν που λένε και οι πατέρες μας, οι μεγάλοι της Αγίας Ορθοδοξίας μας, του Θεού μας, ότι μην δίνουμε και τόσο σημασία στα όνειρα και στα θαύματα. Και αυτό που είπε η κυρία, ο λόγος του Θεού, ο ενεργός. Δηλαδή, όχι μόνο πίσω, αλλά και έργα. Σωστά. Να, αυτά. Δηλαδή, με συγχωρείτε για τη φράση. Μη βαλτώνουμε σε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε, υπάρχει χρόνος ακόμα, κυρία Τζακλίν, για να λύσουμε και το Ευαγγέλιο. Απλά υπενθυμίζω ότι για όλα αυτά τα θέματα των εκπομπών έχω συγγράψει 5 βιβλία, τα οποία είναι φιλοσοφικά και θεολογικά. Και τα βιβλία αυτά αναφέρονται πάνω στα θέματα των εκπομπών. Έχω αναφερθεί στην ουσία και θανασία της ψυχής, στην έννοια του χρόνου, στην φιλοσοφία και στους πατέρες της Εκκλησίας. Στην αρχαία φιλοσοφία για την πατερική θεολογία, φιλοσοφία της ιστορίας και φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, ένα καινούριο, σύγχρονο. Ένα βιβλίο το οποίο είναι σημαντικό, μοναδικό για τα ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα. Για όποιον επιθυμεί, ο τεχνικός σταθμός θα βάλει τα τηλέφωνα που μπορεί κάποιος να ρωτήσει κάποιες πληροφορίες για τα 5 αυτά βιβλία. Αν κάποιος επιθυμεί, τα βιβλία αυτά είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Βλέπετε τώρα τα τηλέφωνα, το 210-6832-706, το 210-3815-1000. Είναι τα τηλέφωνα που μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες και για τα θέματα των εκπομπών και για τα βιβλία αυτά. Και αν κάποιος θέλει να θέσει και ερωτήματα, μπορεί στα τηλέφωνα αυτά και εκτός του τηλεοπτικού χρόνου που διαρκεί αυτή η εκπομπή. Η εκπομπή αυτή ξεκινάει κάθε σε 7 η ώρα, κάθε Πέμπτη. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες και για τα βιβλία, για οτιδήποτε άλλο. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αν μπορούσατε να μου πείτε για τους καθαρούς και σε εντολόγους. Ναι, σε εντολόγους να απαντήσουμε, κυρία Τζακλίν. Ναι, και να ρωτήσετε το άλλο θέμα καλά αυτό. Ναι, σε εντολογία, ναι. Σαν εντολογία θα σας πω, για τους καθαρούς. Ναι, ας πούμε δύο πράγματα. Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε εντολόγοι. Θέλετε κάτι ακόμα? Ναι, ο όρος χριστιανικός θάνατος ισχύει. Χριστιανικός θάνατος. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, καλησπέρα. Ναι. Υπό μία έννοια μπορεί να το πει κανείς, αλλά δεν έχει απόλυτη ισχύ. Ο θάνατος είναι γενικός. Η μεταθάνατος ζωή έχει αξία, έτσι. Μισό λεπτό να αποδεσμεύσουμε τις γραμμές, ναι, να ακούσουμε μια ακόμα γραμμή και θα απαντήσουμε. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε? Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Ήθελα να σας πω, αν μπορώ να συμβάλλω στην εκπομπή σας. Ναι, βεβαίως. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος, και όχι μόνο από την εκπομπή σας, αλλά και μεταξύ μας και γύρω και όπου συγγενικές, φιλικές συναντήσεις κτλ. Ναι. Συζητάνε για το λέξη θαύμα. Εν πάση περίπτωση, εκείνο το οποίο βεβαίως και τα δέχομαι και τα σέβομαι και γνωρίζω και προσωπικά, αλλά εκείνο που ήθελα να τοποθετηθώ είναι το εξής. Βγαίνουν κάποιοι ψυχολόγοι στους ανθρώπους που είναι ασθενείς και έχουν γίνει καλά και λένε και διατείνω τις εκπομπές από τηλεοράσεως, το πίστευες και έγινε, το πίστευες και έγινε. Είπε ο Χριστός, η πίστη σου σε σωκέσαι. Και δεν ερμηνεύουν οι Φαρισαίοι την λέξη του Χριστού, ότι η πίστη σου ότι εγώ θα σε κάνω καλά σε σώζει. Διότι αν είχε την πίστη ο καθένας, τη δυνατότητα τη δική του, δεν χρειαζόταν Θεό. Η πίστη στον Χριστό δεν είναι η άλλη πίστη. Ακριβώς. Αλλά βγαίνουν και λένε αυτό το πράγμα. Τώρα επάνω σε αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα φίλης μου, η οποία δεν είχε ίδια πρόβλημα στο να κάνει παιδί. Το είχε ο σύζυγος, αφού είχαν γίνει εξετάσεις. Η κοπέλα του ήθελε πάρα πολύ να γεννήσει παιδί, ναι, και πήγε στην Παναγία της Τίνου. Με τον άντρα της προσκυνήσανε και τα λοιπά. Δεν πρόλαβε να περάσει μήνας και η κοπέλα εγκυμόνησε και έτσι ένα χαριτωμένο αγοράκι. Και εγώ σας ερωτώ, αυτή είχε την πίστη και ζήταγε το θαύμα που δεν είχε το πρόβλημα, το είχε ο άλλος. Πώς την έπεισε η δική της πίστη από το κεφάλι της που θέλουν να μας πούνε. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Καταλάβω.
ακριβώς ότι ήταν αντικειμενικά θαύμα, αφού ο άλλος μπόρεσε και έσπηρε αυτό το παιδί. Ναι. Δεν ήθελε να πει ότι η κοπέλα επειδή πίστευε και επειδή πήγε. Εκείνη δεν το είχε το πρόβλημα. Για να πω ότι η ίδια η πίστη ήταν άλλον οργανισμού θέμα να πιστεί. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Άραγε φωνάζει μόνο του. Ένα απλό. Και επίσης, αυτά τα οποία κάθε μέρα βιώνουν οι άνθρωποι, είναι κι άλλα που μας παρασύρουν να αντιλαμβανόμαστε, είναι κι άλλα όμως που φωνάζουν. Φωνάζουν, δηλαδή στο δίνει, σου λέει εδώ είμαι, άκουμε. Για να σας πω κάτι επιπλέον. Εγώ στην εκκλησία δεν πάω συχνά. Γιατί δεν πάω... πάτε, γιατί δεν πηγαίνετε. Γιατί δεν πηγαίνω. Ναι. Για δικούς μου λόγους. Μπορεί να έχω και οργή από κάποια πράγματα και δεν θέλω να πάω. Να το ξεπεράσετε αυτό το συναίσθημα. Να το ξεπεράσετε και αν δεν αισθάνεστε καλά για κάποιους λόγους, πηγαίνετε και θα δείτε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Οι μερικοί λένε ότι με κοιτάνε οι άλλοι. Το ξέρω ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά από εκεί. Εγώ έχω το πρόβλημα. Ο Θεός θέλει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Ακριβώς. Ακριβώς. Προσευχόμεθα όλοι μαζί και μας ακούει καλύτερα. Σίγουρα. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι λένε. Και εκκοσμικευμένε αντιλήψει, λόγοι που μένουν κλειστοί. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, το ξέρετε αυτό. Αυτό το γνωρίζω. Αλλά σας είπα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν πάβει να είμαι πιστή. Ξέρω ότι είμαι λάθος. Συμφωνώ μαζί. Το διορθώσετε το λάθος αυτό. Το ξέρω. Το σέβομαι, το δέχομαι. Πέστε το αδυναμία. Έστω και 10 λεπτά να πηγαίνετε την Κυριακή. 10 λεπτά. Το ξέρω. Και τι λέει άλλος από τηλεόραση. Μα, τηλεόραση, από την τηλεόραση τώρα την Εκκλησία. Να σας πω κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα αυτό. Εντάξει, αυτό αφήστε το, αφορά εμένα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή εγώ το λέω γενικά, κοιτάξτε, δεν μιλάω ειδικά για εσάς. Μέσω της δικιάς σας υποθέσεως μιλάμε σε όλο τον κόσμο. Ναι, σας είπα, εγώ είμαι το λάθος, δεν είπα να το κάνει κανείς. Πείτε μας τι άλλο θέλετε. Δική μου δυναμία. Και ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή συζητάνε ο κόσμος για θαύματα, και καλώς το είπε ο Κύριος, μακάρι είμαι ειδότες. Ένα απλό πράγμα. Είναι δυνατόν τόση σοφία, και είστε γιατρός, Κύριε, και γνωρίζετε την σοφία της συνθετικής που λειτουργεί πάνω στο κάθε σώμα. Είναι δυνατόν ένας πλανήτης ολόκληρος που δεν το πιάνει, δεν το συλλαμβάνει νους ανθρώπου, κομπιούτερ κανένα, η τελειότητα, να δημιουργηθεί για ποιο λόγο, για να είναι ένα αφοδευτήριο αυτός ο πλανήτης, για να γινόμαστε χώμα? Όχι βέβαια. Δεν γίνεται, Κύριε, με τη λογική να το πάτε, κάτι άλλο είναι. Αφού θέλουν θαύματα να βλέπουν για να καταλάβουν. Μπράβο, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, για. Ωραία, ωραία. Ναι, μ' αρέσει η διατύπωση, δεν γίνεται. Έτσι. Πραγματικά έτσι είναι. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει τόσα πράγματα για να χαθούν έτσι μετά από 60 και 70 και 80 να χρόνια. Να ακούς μια γραμμή, καλησπέρα, σας ακούμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος γεννήθηκε για την αιωνιότητα. Και το είδε μια γειτόνισσα. Ναι. Ήταν φτωχή και όχι ότι εγώ ήμουν πλούσιος και της πήγαινα τακτικά να κέτρωγε με τον άντρα της. Τρόφιμα. Σε μια στιγμή άρχισε και πολύ καιρό να πάω. Και μου λέει, έλα μωρέ κύριε Αντώνη, έλα μωρέ κύριε Αντώνη. Λέω τι, λέει, βρέθηκα στο σπίτι σου και λέω στο Σάβα, Σάββα τον λέγανε αυτό. Πού είναι το κύριε Αντώνη το σπίτι, λέει, δεν ξέρω. Εκεί παρουσιάζεται μια μαυροφόρα και λέει αυτό, ήταν μαύρο σκοτάδι. Ναι. Λέει, αχ, έχει δίκιο που καταστράφηκε. Εκεί που καθόταν ο κύριο Στεκά γίνεται μια έκρηξη. Λέει, Παναγία μου, αχ, πώς λάβει το κύριε Αντώνη το σπίτι, έτσι θα λάβει το κύριε Αντώνη το σπίτι. Σας είπα ότι εγώ δεν το είδα, μου λέει, και δεν συνέβη. Δεύτερη έκρηξη πιο πολύ. Τρίτη έκρηξη λέει, αχ, πως αυτό το βουνό και τρέχει κρυσταλλένιο νερό. Θα το πάω στο κυρατόνι το σπίτι και πέντε άτομα θα τους κρεμάσω. Με μπλέξαν άσχημα με καταστάσεις τότε που ήταν η Χούντα και με χωρίς να έχω ιδέα, κάποιοι δεν με χωνεύανε και με καταστράφηκα. Και πραγματικά αυτοί καταδύσαν άθλοι, με αρρώσεις και με τέτοια. Σας μιλάω ένα πράγμα που μου πένα γιάσει η ψυχούρα της, που πήγαινα και τη βόηθαγα. Λοιπόν, υπάρχει η Παναγία ολοκάθαρα. Και μετά την είδα και εγώ στον ύπνο μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είναι σημαντική η συμβολή σας. Σημαντικές οι προσωπικές εμπειρίες. Όλα τα βιώματα και οι προσεγγίσεις. Και περνάμε λοιπόν να μας πείτε. Ναι, ναι. Να περάσουμε λιγάκι στο Ευαγγέλιο της περασμένης μας Κυριακής. Ναι. Όπου έχουμε την παραβολή των κακών γεωργών. Ναι. Ο Χριστός μιλάει και με παραβολές. Όχι με μόνο θαύματα και περιστατικά και ομιλία και νουθεσίες και εντολές και προφητείες, αλλά υπάρχουν και παραβολές. Κάποιος οικοδεσπότης άρχοντας φυτεύει έναν μπελώνα, τον φράζει, σκάβει παντιτήρι, χτίζει ένα πύργο και τον δίνει σε κάποιους γεωργούς και αποδήμησε. Πήγε σε άλλη χώρα. Όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, έστειλε τους δούλους του, εντός εισαγωγικών τους προφήτες εννοεί, για να έρθουμε και στην ερμηνεία, για να πάρουν τους καρπούς του. Εκείνοι τους έπιασαν και άλλους τους έδιναν, άλλους τους σκότωσαν. Όπως τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ζαχαρία, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο,
τους σκότωσαν όλους αυτούς τους προφήτες. Έστειλε και άλλους δούλους περισσότερους, έκαναν τα ίδια. Έστειλε τελικά τον ίδιο τον Υιό του, που είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Τότε εκείνοι είπαν, αυτός είναι ο κληρονόμος. Αυτός είναι ο κληρονόμος. Όταν ήρθε ο οικοδεσπότης, τι θα κάνεις αυτούς τους γεωργιούς? Μιλάει στους Φαρισαίους ο Κύριος αυτή τη στιγμή και τους αναλύει την παραβολή λέγοντάς τους ένα ερώτημα. Τι θα κάνει ο οικοδεσπότης αυτός στους γεωργούς αυτούς οι οποίοι ήταν τόσο αχάριστοι? Παρόλο που τους έδωσε τον αμπελώνα του, δεν πήρε ποτέ καρπό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλους τους απεσταλμένους, ακόμα και τον γιο του τον αγαπημένο, τον σκότωσαν. Και λένε οι Φαρισαίοι τότε, κακήν κακός, θα εξοντώσει τους γεωργούς και θα δώσει σε άλλους που θα του αποδώσουν τον καρπό. Τους λέει ο Ιησούς τότε, ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Το λίθο που επεδοκίμασαν οι οικοδόμοι, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας ακρογωνιαίος. Και με αυτό τους λέει το τελευταίο κομμάτι του Ευαγγελίου, αυτό που έγινε από το Θεό είναι αξιοθαύμαστο μπροστά στους δικούς σας οφθαλμούς, στους οφθαλμούς σας. Και εδώ βέβαια, κύριε Φουντουλάκη, ναι, ο Θεός είναι ο οικοδεσπότης, ο αμπελώνας είναι η δημιουργία και η κορονίδα του και κατά κάποιους ορθόδοξους αναλυτές είναι η ορθόδοξη εκκλησία του, ο αμπελώνας. Ναι. Οι γεωργοί είναι οι εκάστοτε φαρισαίοι όλων των εποχών, οι οποίοι παρεμποδίζουν το έργο της καρποφορίας του αμπελώνος, δηλαδή της εκκλησίας, οι εκκλησιομάχοι δηλαδή. Τότε ήταν οι Φαρισαίοι, αργότερα ήταν οι Ρωμαίοι, ο Νέρονας, μετά ήταν οι αιρετικοί. Όλοι αυτοί παρεμπόδιζαν, είτε έστωτε οι αιρετικοί, έκαναν χειρότερο έργο, γιατί από μέσα βγαίνανε. Ο Άριος ήταν με μέλος της εκκλησίας όταν έκανε αυτά που έκανε. Και το πατητήρι είναι ο μυστικός συμβολισμός της Αγίας Κοινωνίας. Από εκεί που βγαίνει το μυστικό κρασί, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Αγία Τράπεζα δηλαδή, που τελείται η ανέμακτη πλέον θυσία και δίδεται προς άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιο. Οι εγκληματίες Φαρισαίοι, μόλις είδαν τον Χριστό, αντί να συγκινηθούν, αποθυριώθηκαν και έγιναν εγκληματίες, όπως ξέρουμε. Ήταν εγκληματικές φύσεις αυτοί που κυβερνούσαν εκεί. Και δεν αποκλείεται η μισή από τους κυβερνώντες πάντοτε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας να είναι εγκληματικές φύσεις. Μην νομίζετε ότι μόνο οι καλοί άνθρωποι, αλλά παρισφρήνουν και εγκληματικές φύσεις, όπως ήταν ο Χίτλερ, ο Μουσουλίνι, τι ήταν αυτοί οι άγιοι άνθρωποι. Λοιπόν, και αυτοί οι αρχαίοι άρχοντες ήταν καλύτεροι εκείνοι που σκότωσαν τον Σωκράτη, που παραλίγο να δολοφονήσουν τον Πλάτωνα, ευτυχώς έπεσε στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Τον Αριστείδη, τον Πυθαγόρα τον έκαψαν, τον Αριστείδη τον εξόρισαν και πολλού άλλους ανθρώπους οι οποίοι πάνε αντίθετα στο κατεστημένο, τους έχουν για να τους κρεμάσουν. Αλλά και οι Ρωμαίοι, αυτοί οι αυτοκράτορες, οι καλλιγούλες και οι Νέρονες, οι διεστραμμένοι και θηριώδεις εγκληματικές αυτές φύσεις, πάψαν να υπάρχουν. Κατά κάποιο τρόπο ναι, διότι ο χριστιανισμός επέδρασε μέσα στο DNA της ανθρωπότητος και δεν βγήκαν άνθρωποι σαν τον Καλλιγούλα ή τουλάχιστον ελάχιστοι. Γιατί τότε αυτοί οι άνθρωποι τι κάνανε? Βάζανε τους δούλους να τους τρώνε τα θηρία και όχι μόνο δεν τους λιπόντισαν, αλλά με ένα άγριο φανατισμό και ένα άγριο μίσος χειροκροτούσαν τα θηρία που έτρωγαν ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, αυτοί ήταν οι εγκληματίες και πόση διαφορά τώρα θα πούμε από τον Έρωνα και τον Καλλιγούλα στο Μέγα Κωνσταντίνο. Και οι δύο άρχοντες, και οι τρεις άρχοντες ήταν αυτοί. Και οι τρεις ήταν imperial, δηλαδή απόλυτοι άρχοντες της γης. Αυτό θα πει. Και άσαρας θα πει απόλυτος άρχον. Όμως πόση διαφορά από το Μέγα Κωνσταντίνο είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Για να μην υπάρχει Έλληνας χριστιανός που να σκανδαλίζεται για το Μέγα Κωνσταντίνο και να λένε αυτά που λένε ότι ήταν δολοφόνος και αυτά τα πράγματα που λένε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο μεγαλύτερος ευεργέτης της ανθρωπότητος. Μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ένας μεγαλύτερος ευεργέτης της ανθρωπότητος. Έβγαλε το χριστιανισμό από τις κατακόμβες. Έδωσε ελευθερία στους δούλους, είπε δεν υπάρχουν δούλοι και ελεύθεροι. Έκανε πράξη το Ευαγγέλιο με λίγα λόγια. Μέγας άνθρωπος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Πολύ μεγάλος άνθρωπος. Το μεγαλείο του δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Πήγε στους Αγίους Τόπους, ανακάλυψε όλα τα προσκυνήματα. Έχτισε και όλα τα μοναστήρια. Και δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, τα πράγματα που έκανε αυτός ο άνθρωπος δεν τα κάνανε 500 άλλοι αρχηγοί κρατών και εθνών. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ναι, ξέρω αν κούρασα. Μισό λεπτό να ακούσουμε μια γραμμή. Στο λόγο, να πάρουμε μια γραμμή. Βεβαίως. Καλησπέρα σας, ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας.
Χαίρετε. Ναι, με ακούτε? Ναι. Ναι. Βασικά ήθελα να τοποθετηθώ, επειδή σας ακούω που μιλάτε για θεολογία και χαίρομαι πολύ που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσάς και ασχολούνται με τέτοια θέματα, διότι σήμερα είμαστε πολύ υλικοκαταναλωτικοί. Θα αρχίσει να ασχολούνται πολύ τώρα με τα θέματα αυτά, μην φοβάστε. Ναι, μεταφορικά το λέω, το ξέρω, αλλά. Όχι μεταφορικά, και πείτε μας, πείτε πραγματικά, διότι η κατρακύλα δεν μπορεί να πάει άλλο. Μάλιστα. Μία τοποθέτηση όμως που έχω να κάνω είναι η εξής. Επειδή διαβάζω την Αγία Γραφή 22 χρόνια και από μικρό παιδί, έχω παρατηρήσει κάτι. Επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν θρησκοληπτήσει τον Χριστό και τον έχουν δογματοποιήσει, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Δηλαδή, μέσω θρησκοληπτικών αντιλήψεων, μέσω δογμάτων, μέσω διαφόρων απόψεων που συνάγουν σε μία άποψη ότι ξέρετε ο Χριστός είναι αυτό, ξέρετε ο Χριστός είναι εκείνο, ξέρετε ο Χριστός είναι από εδώ. Χριστός να πω και τελικά ο Ιησούς Χριστός μέσα στη Γραφή γιατί δεν αναφέρεται ως ορθόδοξος παραδοσιακός χριστιανός ο οποίος είναι ο ίδιος ο Λόγος και ο ίδιος ο Θεός. Τη λέξη οι Απόστολοι, ναι μισό λεπτά να τελειώσω, και οι Απόστολοι μετέπειτα η μεταλαμπάδευση του Ευαγγελίου δεν αναφέρονται ως χριστιανοί ορθόδοξοι αλλά ως χριστιανοί του καθολικού πνεύματος, ναι. Του καθολικού, των καθολικών. Δεν καταλαβαίνετε γιατί έγινε αυτό. Δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η χρησιμότητα της λέξης ορθόδοξος. Όταν οι άλλοι γίνανε αιρετικοί, τι έπρεπε να κάνουν αυτοί που ήταν κανονικά πιστοί, δεν έπρεπε να ονομαστούν διαφορετικά για να διαχωριστούν από τους άλλους. Η αρχική εκκλησία δεν είχε ανάγκη τον όρο ορθόδοξος, αλλά μόλις έγινε ο διαχωρισμός με τον Πάπα, εμείς είπαμε είμαστε η αρχική εκκλησία, η ορθόδοξη εκκλησία. Αυτό είναι το γνωστό στην ιστορία. Εγώ αναφέρομαι στη Γραφή. Μα η Γραφή μπορεί. Ο Χριστός λέγει ο αφαιρών και προσθέτει. Μπορεί να προσθέσει όρο η Γραφή αφού δεν έχει γίνει ιστορία. Εφόσον και δεν υπήρχε. Αν αναφέρει αυτό. Ναι, με ακούτε. Ναι, αλλά και εσείς πρέπει να γιατί ακούτε. Γιατί χάνω λίγο το. Κάνω το. Δεν ακούω τον ήχο. Ναι, σας ακούω. Ναι. Εφόσον δεν υπήρχε η ανάγκη του όρου, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, κάτι το καθορίζουμε όταν δεν υπάρχει λόγος, είναι αρκετός ένας όρος, λέμε αυτοκράτορ, έτσι. Άμα είναι δύο οι αυτοκράτορες, πρέπει ο ένας να ονομαστεί δυτικός αυτοκράτορ και ο άλλος ανατολικός αυτοκράτορ. Έτσι δεν είναι? Πώς θα ξεχωρίζουμε δύο λοιπόν όταν δεν υπάρχει ένα ειδικό όνομα? Εμείς είμαστε η Καθολική Εκκλησία του Χριστού και ήρθαν ξαφνικά άλλοι και λένε όχι, εμείς είμαστε η Καθολική Εκκλησία. Επειδή το λέει το σύμβολο της πίστεως έγινε πριν να ονομαστούν οι Καθολικοί Καθολικοί. Έτσι, επομένως. Ο όρος είναι Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ρωμαιοκαθολική. Όχι Καθολική. Δεν είναι καν Εκκλησία. Ναι. Είναι και σαροπαπισμός. Και όχι, όπως λέμε πολλές φορές λαθασμένα, η Καθολική. Λέμε, την αποκαλούμε Καθολική Εκκλησία. Ναι, κακώς το αποκαλούμε. Ρωμαιοκαθολική. Ναι, αυτό. Η Καθολική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη. Αυτό. Ναι, καλά κάνετε και το θέσατε. Και μην κολλάμε, δηλαδή αυτό που είπε και ο αγαπητός σου, εντάξει, αλλά. Όπως είπατε και εσείς, ένας όρος αυτός να συμπληρωθεί, δηλαδή είναι κάποια πράγματα και αυτονόητα. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, είμαι πάλι εγώ. Απλά πείτε μου, σας ακούμε. Πείτε πήρα, γιατί πήρα το κοντρόλ και κόπηκε η γραμμή. Ναι, ναι. Βασικά αυτό το γνωρίζω που λέτε, είναι σαφέστατα, είναι αληθής. Ότι όντως στην εποχή ας πούμε του Μεσαίωνα, στο διαχωρισμό των εκκλησιών έγινε αυτό. Εγώ αναφέρθηκα όμως καθαρά στη Γραφή. Δηλαδή όταν ο ίδιος Θεός Λόγος έρχεται και λέει ότι εγώ είμαι η Διαθήκη. Και αυτό παίρνει από μένα είναι σαν να κάνουμε μια διαθήκη με τον πατέρα μας και τη μητέρα μας και να πηγαίνουμε μετά στον συμβολιογράφο και να λέμε: ξέρεις, δεν μ' αρέσει αυτό. Κάτω έτσι. Δεν μ' αρέσει εκείνο. Δώσ' το σε μένα, όχι στον αδερφό μου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι θέλω να πω. Μέσα στην Αγία Γραφή, παράδειγμα, δεν αναφέρεται ο νηπίος βαπτισμός. Αυτό έχει πει στην Ορθόδοξη παράδοση. Αναφέρεται, αλλά θέλει. Δεν αναφέρεται η εικονολατρία. Θέλει μεγάλη διάκριση για να το καταλάβετε. Ναι. Πρέπει να την εννοήσετε ορθόδοξα. Ναι. Αν διαβάσετε Ορθόδοξους πατέρες, θα καταλάβετε που υπάρχει ο νηπίος βαπτισμός. Σας ανέφερα ο οποίος δεν ήταν απαραίτητος βέβαια, αλλά οι υπήρχε. Οι πατέρες μετέρχονται των Αποστόλων. Εγώ σας όχι, λέω. Θα σας πω μια λέξη κλειδί. Να πείτε να ξαπαντήσω. Ευαπτίστη αυτός και ο οίκος αυτού. Ναι. Δεν βαφτίζεται το σπίτι. Ο οίκος είναι εκτάθεση αμαρτιών. Ο οίκος δεν βαφτίζεται, το σπίτι δεν βαφτίζεται. Ο Χριστός και αυτοκιάς. Αναφερόμενος βαπτές του είπε βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Δηλαδή πορευτέτες μαρτυρίες. Λέει για τον ήπιο βαπτισμό, ότι δεν είπε να βαπτίζονται τα παιδιά. Με αυτό και ο Χριστός είπε στους μαρτυρές τους όταν έφυγε να πορευτείτε στα έθνη, να του κάνετε, δηλαδή πρώτα βαπτίσετε και μετά τους κάνετε μαθητές
Είναι ένας χώρος δηλαδή μέσα που αναφέρεται και σε αυτό? Όχι, συγγνώμη, κάνετε κάποιο λάθος, κύριε Κουτουλάκη. Κανένα λάθος. Αναφέρεται ότι ο πιστές σας και βάφτιστη θέλει σωστή. Είναι δεύτερο βήμα. Ωραία, άρα μετά. Μια ερώτηση. Και αυτό μεταμονίζω. Που λέω εγώ αναφέρεται μέσα και αν δείτε. Λέω ότι μα, και αυτό αγαπητέ, μια ερώτηση. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τι κακό κάνουμε στην παιδεία του βαφτίσματος? Αναφέρεται δηλαδή σε άτομα είναι επίγνωση. Δηλαδή ένα παιδάκι δεν έχει βούλη στα χριστιανό. Γιατί τότε παραβιάζεται το όσπι θέλει. Ένα παιδί το οποίο είναι α πούμε ενός χρονών. Δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη. Μπορεί εσείς να ανήκετε σε άλλο δόγμα. Είναι σεβαστό. Εμείς αναφερόμαστε. Εσείς ανήκετε σε άλλο δόγμα. Και λογικά να το πάρω. Εγώ βασικά δεν ανήκω πουθενά, επειδή δεν με γνωρίζω. Το ξέρω ότι ανήκει σε άλλο δόγμα, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι, ναι. Δεν, το δεν υπάρχει περίπτωση να το παραθέσω. Εγώ μιλάω καθαρά γραφικά, σας μιλάω. Δεν μιλάω ότι πιστεύω. Αν είναι ότι πιστεύω, τότε βγάζω εγώ ένα πιο δικό μου και λέω αυτό είναι. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Και μάλιστα θα σας πω ότι σας συμπαθώ πάρα πολύ και σας παρακολουθώ. Ακούστε, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση επιλογικής βάσεως, αν ναι, επιτρέπετε. Ναι. Τι κακό κάνουμε σε ένα παιδί όταν το βαφτίζουμε μικρό? Πέστε μου ένα κακό που γίνεται. Παραβίαση, ορίστε. Γίνεται η παραβίαση της βούλησής του. Πιανού. Το όστις θέλει. Ναι. Γίνεται η παραβίαση του όστις θέλει. Δεν γίνεται η παραβίαση του όστις θέλει. Το παιδί. Όχι, και με να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί δεν γίνεται. Γιατί όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος λέει εγώ είμαι βουδιστής. Πώς γίνεται η παραβίαση λοιπόν? Μα και σε αυτά τα κράτη αυτό τους μαθαίνουν. Τους μαθαίνουν από μικρά παιδιά να κάνουν κάτι. Υπάρχουν πολλά χωρία. Ακούστε με λίγο, να μην μιλάμε και πιο γιατί δεν μιλάμε. Υπάρχουν πολλά χωρία στην Αγία Γραφή που αναφέρουν επί βαπτισμό. Δεν την έχω μπροστά μου έτσι. Αν θέλετε, εκτός του τριπτικού αέρα ή της επόμενης εκπομπής, να σας απαντήσω. Υπάρχουν πολλά χωρία. Αυτά τα παιδιά είναι πρόσωπα. Υπάρχουν πολλά, δεν είναι ένα και δύο τα χωρία. Απλά θα αναφέρω το παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο Χριστός, ο Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος είπε ότι το κάνετε σε ανάμνηση. Δηλαδή, το ανάμνηση συνυπολογίζεται και με την επίγνωση. Το ομολογώ εν βάθμα που λέει, το πιστεύω, εις άφεσις. Άρα, πώς ομολογεί ένα παιδί? Υπάρχουν πολλά. Είναι αυτονόητο ότι ανοίγεται κάπου αλλού σε κάποιο δόγμα. Σεβαστό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ανοίγεται κάπου αλλού. Εντάξει, κατά το λόγο του Θεού. Διαβάστε Ορθόδοξους Πατέρες και πιστεύω ότι έχετε την καλή προαίρεση να τους δεχτείτε. Θα τους δεχτείτε τους Ορθόδοξους Πατέρες. Διαβάστε το Μέγα Βασίλειο. Ναι, να ακούσουμε κι άλλες γραμμές επειδή περιμένουμε. Άγιοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλύτερα να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Εννοείται. Απλά είναι κάποια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι καθαρά στην αναγέννηση. Δεν βγάζουμε άκρη. Όσο να μιλάμε μέχρι αύριο να μιλάμε, δεν πρόκειται να βγάλουμε καμία άκρη. Όχι, εγώ βασικά ναι, εγώ μια τοποθέτηση έκανα. Όπως να είστε καλά, εντάξει, είναι σεβαστά εδώ πέρα να ακούμε το δίκιο. Απλά έχετε μια πολύ σωστή τοποθέτηση λογική. Σας ακούω εδώ και ένα χρόνο. Όταν κάνετε εμβόλιο. Ασχέτως αν έχουμε αντιθέσεις, που υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τέτοια θεολογικά θέματα και είναι πολύ σωστό να υπάρχουν φωνές και εικόνες, γιατί έχουμε και εικόνα με εσάς, να υπάρχουν φωνές και εικόνες που να βλέπουν και να ακούμε. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ένας λόγος του Θεού που άλλα λέει και άλλα κάνουμε. Αυτό δεν εννοώ για τη ζωή μου. Εμένα η ζωή μου δεν μάται το Χριστό 100%, εννοείται. Λέω για το η λόγο. Η Ορθοδοξία τα έχει κάνει όλα καλά, αγαπητέ. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε να ακούσουμε και καλησπέρα σας. Έγινε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φουντουλάκη, τα παιδιά που του κάνουμε εμβόλιο, τα ρωτάμε. Του παραβιάζουμε το αυτοεξούσιο. Του παραβιάζουμε το αυτοεξούσιο. Και εξάλλου, όποιος θέλει μετά, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να γίνει βουτιστή, να γίνει μεθανός, οτιδήποτε. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς. Να... Δεν παραβιάζεται τίποτα. Αν θέλει κανείς να μην είναι χριστιανός, λέει δεν είμαι χριστιανός και τελείωσε. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Κύριε Φουντουλάκη και κύριε Τζακλή. Ναι. Κύριε Τζακλή, ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση κάτι που είπατε προηγουμένως. Βεβαίως. Μετά μπορείτε να απαντήσετε. Απλώς αφήστε με να το ολοκλήρωσω. Ναι, ναι. Για τη δίκη του Σοκράτη, εδώ και πολλά χρόνια βλέπω ότι λέγονται πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν στην πραγματικότητα. Και πρέπει ο καθένας να πάει να διαβάσει τα κείμενα για να δει ακριβώς τι συνέβη. Ο καθένας εκφράζεται κατά τον δοκούν. Ανάλογα με τι πολιτικό και θρησκευτικό δόγμα έχει. Ακούστε, αγαπητέ κύριε. Σύμφωνα με το αθηναϊκό δίκαιο, γιατί υπήρχε δίκαιο. Εδώ μας λένε, αγαπητέ κύριε Τζακλή μου, ότι οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν το δίκαιο. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δημοκρατία και δεν είχαν δίκαιο. Τι ξέρει, οι Ισλαμικοί είχαν οι Ρωμαίοι και κάνανε δίκιο. Προχωρήστε. Θα τρελαθούμε, τελείωσε εδώ πέρα. Ναι, προχωρήστε. Είχαν δημοκρατία και δεν είχαν δίκιο. Τρελά πράγματα. Ολοκληρώστε τη σκέψη. Σύμφωνα με το αθηναϊκό δίκαιο, ο κατηγορούμενο είχε το δικαίωμα να ζητήσει να μετατραπεί η ποινή του σε χρηματικό πρόστιμο ή σε εξορία. Τα αναφέρει ο ίδιο ο Σοκράτη στην απολογία. Βεβαίως. Διαβάσα την απολογία και είπε ότι δεν δέχομαι να πάω εξορία γιατί είμαι χέρο και δεν θέλω να πεθάνω στα ξένα. Στον Κρήτο. Και θα δέχομαι να πληρώσω το πρόστιμο γιατί πρέπει να υποχρεωθώ, είμαι φτωχός και πρέπει να υποχρεωθώ σε φίλους μου που είναι πλούσιοι. Και πρέπει άρα, λοιπόν, αλλά και πρέπει να μεταΐζεται, λέει κιόλας. Να με σηκώσετε στο Βρετανείο. Ακούστε με, κύριε Γατζαχλή. Ναι. Είχε το δικαίωμα λοιπόν να γλιτώσει το κεφάλι του. Και δεν το έπραξε για δικούς του λόγους.
Όχι πως η απόφαση του δικαστήριου ήταν σωστή, λαθημένη ήταν, συμφωνούμε. Αλλά μπορούσε να γλιτώσει την ποινή του θανάτου. Και τελειώνω με τούτο. 3 χρόνια μετά το θάνατο του κράτους έγινε νέα δίκη. Έγινε αυτό που λέμε σήμερα, αναψηλάψη της δίκης. Και ο Μένητος, ο Άνητος και ο Λίγων δικάστηκαν ως ψευδομάρτυρες. Και καταδικάστηκαν σε θάνατο και ψευδομαρτυρία. Έτσι. Λοιπόν, να τα λέμε όλα και να μην λέμε μόνο την λαθεμένη απόφαση του δικαστηρίου. Ναι, είναι γνωστά. Πολύ. Πολύ καλά κάνατε και τα λεφτά. Ναι, σα ακούμε. Ναι, καλησπέρα σα. Γεια σα. Θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά με το προηγούμενο θέμα με τα θαύματα. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουνα 9 ετών, πριν ναι. πολλά χρόνια, βέβαια, γιατί εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα τώρα. Είναι ένα σημαντικό θαύμα στη ζωή μου και το λησμονώ ποτέ. Είμαι ήρθε σε μια επαρχία τότε οδειασμένος ο πατέρας μου, αρρώστησα ξαφνικά, δηλαδή το απόγευμα με μια φίλη μου. Εν πάση περιπτώσει, κρυολόγησα, επέστρεψα στο σπίτι, 9 ετών κοριτσάκι ήμουν, έπεσε με το κεφάλι κάτω, πυρετό, 40-41, διπλή βροχοπνευμονία. Δηλαδή ο γιατρός όταν ήρθε, ήταν και τότε βέβαια δεν υπήρχαν τα μέσα, πάλεψα στήθος με στήθος, βόγγα με το χάρο κυριολεκτικά. Πέσαν τα μαλλιά μου, δεν έτρωγα, ήμουνα, με κοινώνησαν, περιμέναν να πεθάνω. Ήμουνα στο τελειούστε. Στο αμήν. Ναι, στο αμήν. Και οπότε, επειδή με ήτο κοντά, είμαστε στη Μακεδονία τότε, το Άγιο Όρος, κάποιος καλόγερος, μας έφερε οστά των Αγίων Αργύρων και τα έβαλαν οι γονείς μου στο προσκέφαλό μου. Και αν σας πω ότι την επόμενη μέρα ο πυρετός από 41 και τόσο, ας πούμε, γιατί εκεί κοντά στο 42 που λέει ο λόγος, έπεσε απότομα. Οπότε ο γιατρός λέει, τώρα τους κάνουμε τους ασθενείς. Και μας περιπτώσει με διάφορα μέσα εκεί, με ζεστά και τα λοιπά, με πίτουρα, όλα τα μέσα τότε που υπήρχαν, γιατί λέω, ήταν αναφέρομαι στο πολύ παλιά. Και σιγά σιγά ανέβασαν θερμοκρασία και από εκεί και μετά να σκεφτείτε ότι όταν έγινα καλά με τη βοήθεια των Αγίων Αργύρων, πάντα επιμένω, με κάνανε στράτα. Λυγίζαν τα γονατά μου, ήμουν ένα παιδάκι σαν βρέφος. Τόσο πήγα και γύρισα, έτσι, στον άλλο κόσμο. Βέβαια. Με τη χάρη των Αγίων Αργύρων. Καλά κάνατε. Μεγάλη χάρη τους. Μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε για την προσωπική μαρτυρία. Καλή σα νύχτα. Ευχαριστούμε για την μαρτυρία. Σας ακούμε. Ναι, μ' ακούτε. Είπε ο κύριος Σαντζακλής για το Μέγα Κωνσταντίνο, ναι. ο οποίος όντως ήταν μεγάλος. Ευεργέτης της ανθρωπότητος. Ναι. Να ρωτήσω κάτι για τον Κάρολο το Μέγα. Ισχύει το ίδιο. Του Κάρολο το Μέγα. Του Καρλομάγνου. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και αυτή είναι η εικόνα. Έχουμε να σας απαντήσουμε τώρα για τη θεολογία. Να σας απαντήσουμε τώρα. Ναι. Δείτε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα να πεις. Θα σας απαντήσουμε. Πείτε λοιπόν, λίγο για τη σεντολογία. Η σεντολογία αρχίζει από την Αμερική, από τον Χάμπαρτ, τον ιδρυτή της, ο οποίος ήταν, είχε την ιδεολογία του Χίτλερ, ναι. ο Χάμπαρτ. Είναι συγκαλυμμένη κοινωνική απάτη μεγάλη και η Εκκλησία την έχει κατατάξει στις αιρέσεις. Είναι η Εκκλησία σεντολόγων. Στην αρχή το κρύβανε και λέγανε εταιρεία. Και γίνανε πολλά, παραπονεθήκαν οι γονείς ότι χάνανε τα παιδιά τους εκεί πέρα που τους πηγαίνανε και τους κάνανε μέσα. Τους κάνανε τελική πλήση εγκεφάλου, ναι. φοβερή πλήση εγκεφάλου. Να μην επικοινωνείτε με τους γονείς σας, να είσαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο και τούτο και το άλλο και το άλλο. Και οι γονείς σοριδών πηγαίνανε ας πούμε, στους αγγελείς και λέγανε έχασε το παιδί μου. Έτσι και έτσι, τι είναι αυτοί οι σεντολόγοι. Και τους απαγόρεψαν να είναι στην Ελλάδα. Αλλά τώρα δεν ξέρω κάτι έχει γίνει με τα καταστατικά, τα αλλάξανε και πάλι να ξαμφανίζονται όπως συνήθως εδώ πέρα έχει γίνει προτεκτοράτο αιρέσεων κλπ. Αυτή είναι η σεοντολόγια. Με λίγα λόγια. Μια ακόμα. Καλησπέρα σας, ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Και άνθρωποι της κυβερνήσεως ναι. λένε ότι είναι σεοντολόγοι μερικοί. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι. Παίρνω για πρώτη φορά. Βέβαια τον κύριο Ζακλή τον έχω ακούσει πολλές φορές στην Πειραϊκή Εκκλησία. Εγώ θα κάνω κάποιες απλές έτσι, ερωτήσεις. Είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Δεν πάω στην εκκλησία. Ναι. Και εμείς το ίδιο.
Δεν θέλουν βέβαια να κάνουν κακό. Γιατί δεν πάτε στην εκκλησία, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν πάτε στην εκκλησία, να πηγαίνετε έστω και 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Έχω προβλήματα υγείας και δεν μπορώ να. Να μπαίνετε λίγο μέσα και να βγαίνετε να ξαναμπαίνετε. Έτσι θα προτιμούσα όμως κάτι άλλο να κάνω. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από την εκκλησία. Όλα είναι όμορφα εκεί. Οι εικόνες είναι θαυμάσιες. Η μουσική είναι καταπληκτική. Το κτίριο είναι. Το μόνο είναι... βέβαια που δεν είναι κατανοητική η λειτουργία τη δημοτική. Δεν είναι κατανοητή η λειτουργία. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να πάνε λιγάκι με μετάφραση. Ναι, όλα αυτά λύνονται. Καλή διάθεση όταν υπάρχει. Και κάτι, κάτι άλλο. Εγώ σα είπα από την αρχή ότι είμαι ένα άνθρωπο αμαρτωλό. Αυτή τη στιγμή κάποια, δεν λέω ότι. Κάποια είμαι... δύναμη μα κρατάει να μην πηγαίνουμε. Αυτή είναι το... Δεν τα λέμε μόνο για εσά, ούτε σα μαλώνουμε. Ναι, μέσα στα ΕΟΥ. Αλλά τα λέμε γενικότερα. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Όμως με ενοχλεί και κάτι άλλο. Θέλετε, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα το πάρετε. Με ενοχλεί ο τόσο πλούτος της εκκλησίας. Δεν μπορώ δηλαδή να αισθάνομαι ότι ο κόσμος δεν έχει να φάει. Μα είναι για όλους ο πλούτος αυτός. Είναι κοινοκτημοσύνη. Όταν μπαίνουμε μέσα εκεί, ελεύθερα μπαίνουμε. Είναι σαν ένα παλάτι για όλους. Ναι, εντάξει, μπορεί γιατί να είναι κοινοκτημοσύνη, όμως έχει πάρα πολλά που θα μπορούσε να βοηθήσει κόσμο. Βοηθάει ειδικά η εκκλησία. Τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Βοηθάει. Θα θεωρώ ότι αν ακουγόταν κάτι. Ποιοι βοηθάνε. Που... Νομίζετε, αν πάτε στο γραφείο του Υπουργού και ζητήσετε 10 ευρώ, θα σας τα δώσει. Στην εκκλησία θα σας τα δώσουν. Εντάξει, τα 10 ευρώ θα μου τα δώσουν στην εκκλησία. Το θέμα δεν είναι να μου δώσουν τα 10 ευρώ. Το θέμα είναι να ακουστούν κάποια πράγματα και να η εκκλησία να πάρει τη μορφή αυτή που. Πώς ήταν οι παλιοί μοναχοί που ζούσαν σε μικρούλες εκκλησίες, δηλαδή ας ήταν ένα τέτοιο μέρος, να μην ήταν τόσο πλούτος. Εντάξει. Ακόμα και από τους ίδιους τους ιερείς, τα άμφια, τα χρυσάφια, τα αυτά που υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Καλή μου κυρία, αυτά τα φοράνε 2 ώρες για τη λειτουργία, μετά φοράνε ένα ρασάκι μαύρο και βγαίνουν έξω. Το ξέρω, δεν έπρεπε όμως να υπάρχει αυτή η πρόκληση κατ' εμέ. Να μην σας σκανδαλίζει αυτό το ότι 2 ώρες φοράνε αυτό, να τιμήσουν τον Χριστό το κάνουν. Γι' αυτό έχουν αυτά τα άμφια. Είναι ο Χριστός. Ναι, είναι ο τύπος μόνο που ο Χριστός δεν βγήκε με τέτοια άμφια. Ήταν με ένα χιτώνα. Δεν μπορώ δηλαδή. Αυτά τα δύο με κάνουν έτσι και. Ό,τι κάνει η Ορθοδοξία είναι καλό. Το ξέρετε αυτό. Ό,τι ξέρω, κάνει εντάξει, Ορθόδοξοι είμαι. Δεν και είμαι... Το λιβάνι είναι καλό και το κερί είναι καλό και οι μετάνοιες είναι καλές και οι εικόνες είναι καλές. Όλα είναι καλά. Εμείς όμως, επειδή καμιά φορά μας πιάνει έτσι η περιέργεια, τα βγάζουμε ότι είναι σκάρτα και ότι δεν πρέπει να κάνουμε κλπ. Δεν είναι θέμα περιέργειας, είναι θέμα. Η ουσία είναι να πάτε και να μιλήσετε στο Θεό. Να προσευχηθείτε. Αυτή είναι η ουσία. Μην κοιτάτε γύρω σας τι γίνεται. Ούτε τον ιερέα να κοιτάτε ούτε τίποτα. Το αυτή γύρω μου δεν το βλέπω. Εγώ ήδη στο σπίτι μου αυτή μέσα βρίσκομαι 5 μου. Χρόνια τώρα και δεν έχω βγει έξω. Δεν κοιτάω τα γύρω, δεν με επηρεάζουν τα γύρω, δεν βλέπω κόσμο. Δεν... Συγγνώμη, είπαμε, δεν μιλάμε προσωπικά. Συγγνώμη, δεν θέλουμε να θίξουμε κανέναν προσωπικά. Έχετε την γενικότερα, ελευθερία. Ναι, δεν μιλάμε αλλά εσάς, μιλάμε γενικά. Έτσι, γενικά μιλάμε. Μας δίνετε την ευκαιρία δηλαδή να μιλήσουμε σε ένα γενικό πλαίσιο να αναφερθούμε. Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Συγγνώμη αν αυτό που είπα ήταν κάτι που δεν θα έπρεπε ίσως, αλλά... Εντάξει, εντάξει. Εδώ πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια σε αυτήν την εκπομπή. Σας αγαπούμε, σας αγαπούμε. Να μιλάτε όπως και να είστε. Σας είπαμε την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτή η εκπομπή. Να μιλάτε όπως το αισθάνεστε. Αισθάνεστε έτσι, έτσι να τα λέτε. Μα ακριβώς και επειδή έχω ακούσει τον κύριο Αζακλή πολλές φορές στην πυραϊκή εκκλησία κάθε βράδυ, ναι, βεβαίως. Τα βράδια, γι' αυτό... Καλά κάνατε και σας ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είναι τιμή μας να πει τηλέφωνο. Και αφιερώνει τον χρόνο και μας παρακολουθεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να μας φωτίζει πάντοτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούτε? Ναι, ναι. Σας ακούμε. Κύριε Γιώργο και κύριε Βασίλη, δύσκολος ο ρόλος σας σε ανθρώπους που έχουν παντελή άγνοια. Και το χειρότερο δεν είναι ότι έχουν άγνοια, είναι ότι νομίζω δεν θέλουν και να μάθουν κιόλας. Είπε ο κύριος Γιώργιος σε έναν κύριο που έλεγε για την Αγία Γραφή ότι δεν λέει μέσα πουθενά για νέο υποβαθμισμό. Του είπε ότι αν θέλετε εκτός αέρα να σας πω, ξέρω εγώ, υπάρχουν πραγματικά, τουλάχιστον έχω βρει εγώ 3 σημεία, είπατε και εσένα κύριε Βασίλη, ναι. Ότι όταν πίστεψε ο πατέρας τέλος πάντων, ο σύζυγος, ο άντρας, όταν πίστεψε στον Χριστό, βαφτίστηκε αυτός και ο οίκος αυτού. Ναι. Δηλαδή η γυναίκα του, τα παιδιά του και όλο το σόι, φαντάζομαι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν κύριε Πεντηκοστιανέ, οι Ορθόδοξοι, κάνουμε ακριβώς ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ενώ εσείς που δεν βαφτίζετε τα παιδιά σας όταν είναι νήπια και περιμένετε να μεγαλώσουν, και λέω εγώ, εάν μεγαλώσουν, γιατί έχω πελάτη που είναι ευαγγελικός και έχει σκοτωθεί το παιδάκι του 8 χρονών χωρίς να βαφτιστεί. Τι να πω τώρα, απορώ και ήσταμε δηλαδή. Απορώ και ήσταμε. Τι να πω τώρα, καλή υπομονή.
Βεβαίως. Απορώ και υφίσταμε. Κόπηκε η γραμμή. Κόπηκε η γραμμή. Να ξαναπάρει ο κύριος. Ωραία. Α, έκλεισε κανονικά. Ωραία. Τελευταία γραμμή και κλείνουμε. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Με ακούτε? Ναι. Εγώ έχω την εξής απορία που με βασανίζει αρκετό καιρό ναι, τώρα. Πείτε μας, ναι. Για τον Σοκράτη, επειδή μιλήσατε για τον Σοκράτη. Ναι. Ο Σοκράτης, ξέρετε, δεν πατούσε ποτέ στην εκκλησία του Δήμου. Ναι. Και δεν συμμετείχε στα κοινά. Και αναρωτιέμαι αν αυτό επηρέασε αρνητικά, ψυχολογικά δηλαδή, το δικαστήριο και έβγαλε αυτή την απόφαση που έβγαλε εκείνη τη στιγμή. Γιατί όποιος δεν συμμετείχε στα κοινά στην αρχή Αθήνα, θεωρείται ο θρός της δημοκρατίας. Μα αφού δεν ήταν βέβαια ο Σοκράτης. Είχε νουθετήσει ολόκληρη την Αθήνα. Πώς δεν συμμετείχε στα κοινά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι εγώ είμαι αλογόμηγα, λέει, και προσπαθώ να ξυπνήσω όλους τους Αθηναίους. Μίλησε για αρετές, μίλησε για την με τον τρόπο του, με τον τρόπο του και με τη μέθοδό του. Ήταν ναι, αλλά αυτό δεν έγινε κατανοητό. Αυτό λέω, επειδή δεν ήταν κοινωνικός άνθρωπος. Δεν αδιαφορούσε. Δεν αδιαφορούσε. Δεν ήθελα να πω αυτό, ούτε πιστεύω ότι δεν ήταν δημοκράτης. Αλλά μήπως αυτό, ας πούμε, να μην πατάει στην εκκλησία του Δήμου. Πολέμησε ο άνθρωπος. Επηρέασε αρνητικά το δικαστήριο ώστε να πάρει. Όχι. Ήταν ζητήματα μίσους και εξοντώσεως. Θέλω να τον εξοντώσουν. Έτσι. Αυτό που λέει ο κ. Σαντζακλής. Δεν θεωρήθηκε δηλαδή εχθρός της δημοκρατίας, έστω και λανθασμένα από κανέναν. Άμως δεν ήταν έτσι. Ήταν έγκλημα να μην είσαι. Ίσως να μην είχε μείνει στην ιστορία αν ο Σοκράτης συντραπέτευε με τον Κρήτονα που του είπε: Πάμε να φύγουμε τώρα, διότι εγώ έχω πληρώσει το φρουρό και φεύγουμε. Ναι. Ο Σοκράτης κατάλαβε ότι αν φύγει, δεν θα μνημονευόταν από τον Πλάτωνα πια. Θα ήταν ένας προδότης των ιδανικών. Βεβαίως. Καταλάβατε. Όχι, και θα ακολουθούσε και άλλη κακοποιά στοιχεία το παράδειγμά του. Αυτό είναι ότι οι σπουδαίοι άνθρωποι. Θυσιάζονται για τις ιδέες τους. Πεθαίνουν για τις ιδέες τους. Θυσιάζει ένας μεγάλος και πολύ σημαντικός. Για το σκοπό. Τι ήθελα να προσθέσω. Όπως οι χριστιανοί πεθαίνανε για το όνομα του Χριστού και ο Σοκράτης πέθανε για το όνομα της αλήθειας. Αν ήταν ο Χριστός, θα πέθανε για τον Χριστό ο Σοκράτης. Ναι. Επίσης ήθελα να προσθέσω ότι και ο Μέγας Βασίλειος βαφτίστηκε μεγάλος. Και είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους να τσακώνονται για τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω για τον Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος βαφτίστηκε μεγάλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βαφτίσουμε τα παιδιά, έτσι. Όχι, βέβαια, δεν είπα αυτό. Αλλά μέχρι την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου δεν βαφτιζόντουσαν τα μωρά. Δηλαδή βαφτιζόντουσαν μεγάλοι. Και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος βαφτίστηκε σε παιδιά. Αν ο Χριστός είναι το ωραιότερο πράγμα, αυτά, γιατί να μην το δώσουμε και στα παιδιά. Αυτές οι λεπτομέρειες τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί διχάζουν τους ανθρώπους. Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, γεια. Που μας πήρε τηλέφωνο. Μαραθώνιος εκπομπή σήμερα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Θα ήθελα να αφιερώσω ένα εδάφιο σε αυτούς που δεν είναι Ορθόδοξοι από το κατά Ιωάννη. Ναι. Επειδή ο λόγος είναι, το λέω με πολύ αγάπη και καλοπροαίρετα και με ταπεινότητα, αλίμονο, εκφράσεις λέμε χωρίς να έχουμε διχόνοιες κτλ. Αλίμονο. Και σεβόμαστε όλο τον κόσμο, άθεους και αλλότερους κτλ. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το εδάφιο να το μελετήσουν, να το σκεφτούν, να το κουβεντιάσουν και είναι το εξής. Όταν όμως θα έρθει, μιλάει ο Χριστός και λέει. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, εννοεί το παράκλητο, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Λέει, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Σαν να μας λέει δηλαδή ότι αυτά που έχει πει ήδη ο Χριστός δεν είναι όλη η αλήθεια. Και εγώ ερμηνεύω και λέω το εξής. Αυτό γίνεται στην πορεία των αιώνων, σε διάφορα προβλήματα της Εκκλησίας, στις οικουμενικές συνόδους που έχουν πάρθει αποφάσεις, το ένα και το άλλο. Αυτό είναι με λίγα λόγια η Ιερά Παράδοση. Αν μείνουμε μόνο στην Αγία Γραφή, τότε αυτό το εδάφιο το απορρίπτουμε. Το καταλαβαίνετε. Έτσι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση που κάνατε. Ότι τη συνέχεια του έργου του Θεού την αναλαμβάνει το πνεύμα της αληθείας, ο Παράκλητος, μετά την Πεντηκοστή. Και εκεί συμπληρώνεται, θυμόσαστε, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εγώ τη λέω Οικουμενική Σύνοδο γιατί. Έγινε στα Ιεροσόλυμα και ήταν το Αποστολική. Ας την πούμε Αποστολική Σύνοδο, γιατί η Οικουμενική πρώτη έγινε στη Νίκαια. Αλλά στην Αποστολική Σύνοδο, είδατε εκεί πέρα που δεν είχε λυθεί το θέμα της περιτομής. Δεν είχαν ερωτήσει ποτέ τον Χριστό αν πρέπει να περιτέμνονται οι χριστιανοί μετά από. Γιατί και ο Χριστός δεν ήταν ώρα να τους πει τέτοιο πράγμα. Γιατί θα το θεωρούσαν πάρα πολύ τραγικό οι Εβραίοι εκείνη τη στιγμή, αν τους έλεγε να μην περιτέμνονται. Έτσι, θα πηγαίνανε. Θα τους συντάραζε φοβερά. Αλλά με την πάροδο του χρόνου
φωτίστηκε ο Απόστολος Πέτρος, φωτίστηκε ο Απόστολος Παύλος και συνηγορήσαν υπέρ της μη περιτομής των από τότε χριστιανών. Και οι χριστιανοί δεν κάνουμε πλέον περιτομή εμείς, όπως κάνουν οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι. Να είστε καλά, κύριε Τζακλή. Επειδή το Πνεύμα το Άγιο έδωξε μέσα στην Εκκλησία, έδωσε στην Εκκλησία ακριβώς εκείνο που έπρεπε. Να είστε καλά, κύριε Τζακλή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κλείνοντας λοιπόν, δείξουμε λοιπόν μία ακόμα φορά τα βιβλία, τα πέντε βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Είναι πέντε βιβλία φιλοσοφικά και θεολογικά. Το πρώτο βιβλίο είναι η Ουσία και Αθανασία της Ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους τους πατέρες της Εκκλησίας. Βλέπετε και πού μπορεί κάποιος να ρωτήσει πληροφορίες για τα πέντε αυτά βιβλία. Το επόμενο βιβλίο της σειράς είναι η Αρχαία Φιλοσοφία και η Πατερική Θεολογία. Ένα βιβλίο που συνδέει τους δύο αυτούς κόσμους. Το τρίτο βιβλίο της σειράς είναι το βιβλίο «Η έννοια του χρόνου στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας». Εδώ το βιβλίο έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της ιστορίας, θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας ιστορίας. Είναι πέντε βιβλία που εγώ τα έχω συγγράψει στην περίοδο των μεταπτυχιακών μου σπουδών και κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Φύσικες, οι οποίες ομπλουτίνουν ένα βιβλίο μοναδικό για τα ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα. Το βιβλίο αυτό που βλέπετε, «Η ουσία και αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους, τους πατέρες της Εκκλησίας», είναι ένα βιβλίο το οποίο αγαπήθηκε περισσότερο από το τηλεοπτικό κοινό και από το αναγνωστικό κοινό. Και μάλιστα το βιβλίο αυτό, εάν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Μόσχας, προβάλλεται μέσα, είναι σε ελληνικά στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου Πατριαρχείου και προβάλλει το βιβλίο αυτό, ένα βιβλίο που άρεσε ακόμα και στον Πατριάρχη της Μόσχας, τον κύριο Αλέξιο. Βλέπετε λοιπόν που μπορεί κάποιος να βρει τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες και για τα θέματα των εκπομπών και τη συνέχεια αυτής της εκπομπής, να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις και όλες τις πληροφορίες στο 210-6832-706 βλέπετε τα τηλέφωνα, τα βιβλία θα είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες, για μαθητές, για φοιτητές και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για όλα τα θέματα των εκπομπών και του φιλοσοφικού και ορθοδόξου στοχασμού. Και επίσης, αν κάποιος ενδιαφέρεται για τα βιβλία. Το βιβλίο και για τα CD και DVD του κυρίου Ατζακλή, μπορεί εδώ που πηγή 44 κύριε Ατζακλή. Με το τηλέφωνο, δώστε. 210-38-380-55-39 είναι το βιβλίο και τα CD και τα DVD του κυρίου Ατζακλή. Κλείνοντας κύριε Ατζακλή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα... Ιδιαίτερα ευχαριστώ και όλους. Ναι. Και αν στεναχωρήσαμε κάποιον, ζητάμε καρδίας, από βάθος καρδίας συγγνώμη. Η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κάποιους αδερφούς μας, να βοηθηθούμε και εμείς οι ίδιοι. Βοηθηθήκαμε πολύ από αυτά που ακούσαμε και από εσάς, από τα προσωπικά σας γεγονότα, τα οποία είναι συγκλονιστικά όταν προφέρονται με την αγνότητα και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό. Να ακούσουμε την τελευταία γραμμή. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Στο όνομά μου, κύριε, λέει, δεν αναστήσαμε νεκρούς στο όνομά σου. Δεν θεραπεύσαμε, με συγχωρείτε για τη λάθος. Ναι, αληθώς, αλλά υπάγεται, δεν σας ξέρω. Δεν σας γνωρίζω. Ναι, ήθελα να το πω αυτό και κάτι άλλο. Τρομερό, δεν είναι αυτό. Και να πει όχι. Αυτό, το πάντο. Και ναι, αυτό έχει να κάνει και με όλα αυτά που λέγαμε σήμερα τρομερά, και γενικά με όλη τη ζωή μας. Φοβερότατον. Αληθινότατον. Και το άλλο, τι θα πει. Δεύτερο πρόσωπο και υπάγεται απ' εμώ. Αυτό. Και τονίζω αυτό που είπα πρώτα. Κύριε, εις όνομά σου, δεν εκβάλαμε δαιμόνια, δεν αναστήσαμε νεκρούς. Μάλιστα. Ναι, και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάγεται, δεν σας ξέρω. Οπότε έχει να κάνει και με το σημερινό και με όλα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός σας έχει καλά. Καλησπέρα. Θα σε άλλη δεδομένη στιγμή θα το συζητήσουμε αυτό. Τώρα και την άλλη Πέμπτη θα δούμε τώρα τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θα. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί σας και την άλλη Πέμπτη. Από εκεί πέρα, θα δούμε. Γενικότερα, ζητήσαμε τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού για να μπορέσει αυτή η εκπομπή να συνεχίσει. Μια εκπομπή που έχει μεγάλη τηλεθέαση και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την Τζακλή. Ευχαριστούμε όλους εσάς που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας παρακολουθήσατε και για να θέσετε αυτά τα ωραία και επικοδομητικά ερωτήματα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε.